Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε και σήμερα συντονισμένοι μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη, φτάσαμε στο μέσο και αυτής της εβδομάδας, μιας τηλεοπτικής εβδομάδας που ξεκίνησε από χθες, κουτσουρεμένης λόγω της καθαροδευτέρας. Όμως είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 5 περίπου μαζί σας, με πολλά και ενδιαφέροντα, με ουσιαστικά αρκετό χρόνο που θα αφιερώσουμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής για θέματα της επικαιρότητας, τα οποία θα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο με τον Νίκο του Βούστρο, τον συνεργάτη μας. Και περιμένουμε όλους εσάς, γι' αυτό το κάνουμε, για να συμμετέχετε όλοι εσείς, να ακούμε τις απόψεις σας, να ακούμε τους προβληματισμούς σας, αυτά που σας απασχολούν. Γι' αυτό και σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στην εκπομπή μας. Όπως είπα, μέχρι και τις 5 που θα είμαστε εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα ξεκινήσω λέγοντας τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή αυτή. Τους βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. 6-9-70-42-47-82 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι απλή χρέωση SMS, νομίζω πλέον το γνωρίζετε όλοι. Υπάρχει δυνατότητα να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στο 2651-068-541-68-542. Ταυτόχρονα στέλνετε τα email σας στο oraipiru@gmail.com, ενώ τα λέμε και από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με ελληνικούς χαρακτήρες το όνομα της εκπομπής, η ώρα της Επίρου, και τα λέμε και από εκεί. Φυσικά, εκεί βλέπετε μέσω live streaming και την εκπομπή μας ή ιδάλλως στο www.epirustv1.eu. Για όσους είστε μακριά, και είναι πολλοί οι φίλοι από μακριά που μας βλέπετε και θέλετε έτσι να είστε κοντά μας, μπορείτε να το κάνετε μέσα από το www.epirustv1.eu. Δεν βλέπετε εκεί μόνο την εκπομπή μας, βλέπετε 24 ώρες, όλο το πρόγραμμα 24 ώρα του σταθμού και τα δελτία ειδήσεων, τις εκπομπές, όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πάρουμε μία μικρή γεύση από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο και να επιστρέψουμε. Με την Καθημερινή θα ξεκινήσω. Το Ευρωδιαβατήριο Υγείας που θα ανοίγει όλες τις πόρτες, στόχος η 1η Ιουνίου, η βασική χρήση του θα αφορά τις μετακινήσεις εντός Σέγκεν. Θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εμβολιασμό του κατόχου ή το αρνητικό αποτέλεσμα πρόσφατου τεστ PCR ή την πιστοποίηση ανάρρωσης. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca, πράσινο φως της Εθνικής Επιτροπής. Κανονικά συνεχίζει το εμβολιασμός με το συγκεκριμένο εμβόλιο στη χώρα μας μετά τη σχετική επικαιροποιημένη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Η αναστολή των εμβολιασμών σε πολλές χώρες έχει ανοίξει ευρεία συζήτηση, την οποία η Καθημερινή κωδικοποιεί σε ερωταπαντήσεις. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά εμβολιασμός των ατόμων με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Την Παρασκευή συνεδρία των λοιμοξιολόγων και οι αποφάσεις για το σταδιακό άνοιγμα με πολλά rapid tests. Για να δούμε. Αυτά ουσιαστικά που γράφει η εφημερίδα ίσχυαν μέχρι χθες το βράδυ. Για να δούμε τι θα ισχύσει και αν θα αλλάξει κάτι στα όσα αναμένεται να αποφασίσουν ή να συζητήσουν οι λοιμοξιολόγοι, αυτή η περιβόητη ειδική επιτροπή, γιατί σήμερα ακούμε ότι θα έχουμε έκρηξη για ακόμη μια φορά κρουσμάτων. Νέα μείωση τώρα ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. 2 Έλληνες για Όσκαρ. Στα αριστερά σας βλέπετε τον μοντέρ Γιώργο Λαμπρινό και το διευθυντή φωτογραφίας Φέδωνα Παπαμιχαήλ, τους δύο Έλληνες που βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους για τα φετινά βραβεία Όσκαρ. Με τα The Father και την Δίκη των 7 του Σικάγου, αντίστοιχα, οι δυο τους θα διεκδικήσουν το χρυσό αγαλματίδιο στην τελετή απονομής της 25ης Απριλίου. Μας κάνουν υπερήφανους, Έλληνες παντού. Πάμε στα νέα, στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Κτηματολόγιο, blackout στις μεταβιβάσεις ύστερα από 60.000 ενστάσεις. Μία στις 4 αφορά το Δήμο Αθηναίων. Όλο το παρασκήνιο τώρα για το εμβόλιο που διχάζει, σκληρό πόκερ με το AstraZeneca. Αξιολογούμε πριν αποφασίσουμε, λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, τι οδήγησε 17 ευρωπαϊκές χώρες στο πάγωμα των εμβολιασμών, η συλλογική ψύχωση στη Γερμανία, οι περισσότερες παραγγελίες στην Pfizer και ο ρόλος του Sputnik 5. Συνεχίζεται κανονικά και στην Ελλάδα το πρόγραμμα εμβολιασμού. Πρώτο βήμα από τα κομμωτήρια και τα Ινστιτούτα, στις 29 Μαρτίου ξεκινά το λιανεμπόριο. Ανοίγει από τη Δευτέρα η αγορά. Για να δούμε. Ενοικία, τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες, γιατί καθυστερούν οι αποζημιώσεις, εκκρεμότητα, οι πληρωμές ακόμη και από τον Νοέμβριο. Ελληνοτουρκικά, διάβλη και καλό κλίμα πίσω από τις κλειστές πόρτες.
ο ρόλος του Αποστολίδη, ποιες παγίδες κρύβει το τουρκικό διάβημα, άνοιγμα της Λιβύης στην Αθήνα, συστήνεται μηχανισμός αποσόβησης κρίσεων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η απάντηση της Ευσύν στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη και βασανιστές και ψεύτες. Η πρωτοφανής ανακοίνωση της Ελλάς που διοχετεύτηκε στο ΑΠΕ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Απόπειρα φήμωσης του τύπου. Η διάψευση αυτοδιαψεύδεται στον κάλαθο των αχρήστων τα απορίσματα της Επιτροπής Αλιβιζάτου. Δημήτρης Φωτόπουλος. Το τελευταίο πρώτο σέλιδο, η εφημερίδα των συντακτών, νέοι και παλιοί αιώνιοι συνάδελφοι, αποχαιρετάμε τον Δημήτρη, τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε με το σπάνιο ήθος ευγένεια ταλέντο που μας άφησε σύξυλους με έναν λιγμό. Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε, έφυγε. ΣΥΡΙΖΑ με Μητσοτάκη, συγγνώμη με συγχωρείτε, ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη, με μία ερώτηση αναζητά απαντήσεις για την παράνομη πρόσληψη στην ΕΥΠ. Ενέργεια, η ΔΕΗ ανάμεσα στα πυρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βιομηχανίας. Ελληνικά πετρέλαια, τα δικαστήρια λειτουργούν μόνο για αγωγές κατά απεργιών. Στην Αυγή, οργή στο διαδίκτυο, πανικό στο Μαξίμου, μπαράζ αποκαλύψεων για την αστυνομική βία, τον αυταρχισμό και την αλαζονία, βραχυκυκλώνει το επιτελείο των αρίστων. Κύμα αρνητικών σχολείων στα social media κατά του Μητσοτάκη και υπουργών αποκαλύπτει τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Εκκρεμεί συντάξεις τρέχουν για να προσλάβουν τώρα αυτούς που έδιωξαν. Προσλήψεις μέσω ΑΕΔ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Βολές υπηρεσιακών παραγόντων κατά Χατζηδάκη. Τηλεκπαίδευση, δικαίωση φύλοι για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Ελληνικός χρυσός πειρά στη Βουλή για την διάτρητη σύμβαση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σήμερα τα συλλαλητήρια για τον ένα χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας. Όλοι στον αγώνα. Για την υγεία και τα δικαιώματα του λαού κόντα στον αυταρχισμό και την καταστολή. Σωματεία στον χώρο του πολιτισμού. Διήμερο καλλιτεχνικής έκφρασης και αγωνιστικής διεκδίκησης. Εμβόλια για τον κορονοϊό. Ανταγωνισμοί συμφέροντα και παζάρια αφήνουν εκτεθειμένο το λαό. Γράφει η εφημερίδα ΚΚΕ. Αναγκαίος ο μαζικός εμβολιασμός θα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Επιβάλλει τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα και η λήψη των αναγκαίων μέτρων. Στον ελεύθερο τύπο, ρύθμιση για το πλαφόν σε συντάξεις αναπηρίας. Δεν είχε προβλεφθεί η εξαίρεσή τους από τον κόφτη των χρυσών συντάξεων. Εφαρμόστηκαν μειώσεις έως και 1.000 ευρώ σε ειδικά μισθολόγια. Τα υπομνήματα διαμαρτυρίας στον ΕΦΚΑ, η λύση που εξετάζει τώρα το Υπουργείο Εργασίας. Γόρδιος δεσμός στο lockdown, ρεκόρ διασωληνώσεων, φόβοι για νέα εκτείναξη κρουσμάτων, στο τραπέζι το σταδιακό άνοιγμα για κομμωτήρια εμπόριο, ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα εμβολιασμού για ευπαθείς ομάδες. Συνεχίζονται μέχρι νεοτέρας οι δόσεις με Άστρα Ζένεκα. Νέα έξοδος στις αγορές με 30 ομόλογο. Τελευταίες πινελιές στην Εθνική Πινακοθήκη, σε φουλ ρυθμούς οι εργασίες. Και πάμε και στην αυτεμπορική να πάρουμε μια γεύση και από την οικονομική εφημερίδα. Πρόσθετο πακέτο στήριξης έως το Μάιο. 8η επιστρεπτέα, παράταση αναστολών, νέες εκτός συνοικίων και επιδοτήσεις ταπανών. Υπερπλήρηση μεθ στην Αττική. Επιμένει η Ελλάδα για το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα. 13 κομβικές επενδύσεις στο Ταμείο της Ανάκαμψης. Οδηγός υποβολής βεβαιώσεων αποδοχών. Ο ΔΙΧ στόχο στο 1,5 δις ευρώ με το 30 ομόλογο. Ανοίγει αυλαία για το ομόλογο της Motor Oil. Και Sunrise σε 3 πυλώνες η κεφαλαιακή ενίσχυση της Πειραιός. Θα μείνουμε σε αυτά, σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη κάποια τα βλέπω. Θα τα διαβάσουμε και στη συνέχεια. Μεγάλη αγωνία. Άλλοι ανησυχείτε και μιλάτε για την κατάσταση με την πανδημία, πού θα πάει, τι θα γίνει, πότε θα ανοίξει η οικονομία, λένε άλλοι. Λοιπόν, στη μέση ο κόσμος, και είναι λογικό να είναι στην μέση ο κόσμος. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά και να τα σχολιάσουμε και θα ξεκινήσω από αυτό με τον Νίκο το Βούστρο που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές και να πω και μια καλή Σαρακοστή με την καλή ευκαιρία. Καλή Σαρακοστή, σωστά. Γιατί είναι το πρώτο μας τηλεοπτικό σχόλιο έτσι, μέσα σε αυτό το
τεσσαρακονθήμερο, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, όπως είπες πάρα πολύ σωστά. Ελπίζω αυτή η Σαρακοστή να είναι διαφορετική και να κάνουμε Πάσχα όπως θα θέλαμε. Δεν ξέρω. Βέβαια θα μου πεις, εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις επόμενες 10 μέρες. Μιλάς για Πάσχα που είναι 2-3 του Μάη. Εντάξει. Με πρόλαβες. Η άποψή μου είναι ότι η όλη συζήτηση για το Πάσχα είναι ακόμα πάρα πολύ μακριά μπροστά μας. Νομίζω ότι ούτε καν που απασχολεί και την κυβέρνηση και την Επιτροπή των Δημοξιολόγων ακόμα είναι άλλα πράγματα μπροστά τους πρώτα, πριν το Πάσχα. Οι 40 αυτές μέρες σίγουρα θα είναι πολύ πολύ μεγάλες και όχι μόνο 40 όπως ονομαστικά λέει η διάρκειά τους. Είναι γεγονός ότι έχει ληφθεί η απόφαση πολιτικά να πάμε σε κάποιο είδους ανακοίνωση οδικού χάρτη. Προσέχω πάρα πολύ καλά τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Δεν μίλησα για ελάφρυνση, δεν μίλησα για επανέναρξη, δεν μίλησα για επαναφορά ή επανεκκίνηση δραστηριοτήτων, όπως πολλά λέγονται και γράφονται. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω και γράφω. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι για να αποφορτιστεί το πολύ αρνητικό κλίμα που αρχίζει και κατά ψέματα και λόγω της κόπωσης και λόγω και πολλών και διαφόρων παραγόντων, το αρνητικό αυτό κλίμα που αρχίζει και δημιουργείται, προσπαθεί η κυβέρνηση να το εκτονώσει σε ένα πολιτικό επίπεδο δίνοντας κάποιο οδικό χάρτη ελάφρυνσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα αρχίσουν να επανέρχονται δραστηριότητες, αν και υπάρχει κάποιο σχεδιασμός. Η Επιτροπή των Δημοξιολόγων, αυτό που επεξεργάζεται και η δουλειά που κάνει η Επιτροπή δεν είναι πολιτική, αλλά επιστημονική. Βλέπει διάφορες ενδείξεις και διάφορες παραμέτρους που παρακολουθεί και προσπαθεί να συσχετίσει με το ποιες δραστηριότητες επιβαρύνουν περισσότερο το επιδημιολογικό φορτίο. Αυτή είναι η δουλειά που γίνεται στην Επιτροπή. Γι' αυτό και ζητήθηκε και η αναβολή για μία μέρα. Αυτό γιατί πήγα να πω. Τώρα πολλοί αναρωτιούνται γιατί η Επιτροπή, ενώ ήθιστε να συνεδριάζει Τετάρτες και Παρασκευή, ουσιαστικά Παρασκευή να παίρνει τις τελικές αποφάσεις, να αναβάλει τη διαδικασία αυτή, δεν έχει γίνει κάτι επισήμως γνωστό, έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν νομίζω να μου διαφεύγει κάτι. Απλά θεωρώ ότι ίσως ήθελαν χρόνο να εξετάσουν τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει και εκεί μέσα διχογνωμία και διχασμός διάσταση απόψεων. Δηλαδή, στο πρέπει να πάμε σε άνοιγμα, πρέπει να επανεκκινήσουν κάποιες δραστηριότητες ή πρέπει να μείνουμε ως έχουν τα πράγματα με lockdown, με περιορισμούς, τουλάχιστον μέχρι να απομακρυνθούν τα πολλά κρούσματα και ο κίνδυνος να φρακάρουν οι μεθ της χώρας. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν λέμε ότι βρίσκεται στο κόκκινο η χώρα, βρίσκεται στο μοβ, στο πολύ βαθύ κόκκινο η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά στην Αττική. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι ακριβώς είναι και στο θέμα αυτό. Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα η πανδημία. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, η οικονομική πλευρά και πτυχή της υπόθεσης. Είναι πολυσύνθετο το ζήτημα. Όσον αφορά την Επιτροπή, αυτό που γίνεται γνωστό από όλες τις πλευρές είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάτι άλλο διαφορετικό που ανέτρεψε τη χθεσινή απόφαση. Απλά η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εκτιμήσει τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της. Αυτό είναι και μόνο, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή, ούτε γίνεται καμία μυστική διαδικασία. Όλα είναι στο φως, όλα λειτουργούν δεσμοθετημένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η κατάσταση της ΜΕΘ πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως στην Αττική. Η πληρότητα έχει ξεπεράσει το 95% σύμφωνα με τελευταία δεδομένα που είναι γνωστά. Μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι, αν δεν έχουν ήδη ξεπεράσει, είναι κοντά στα 600 άτομα οι διασωληνωμένοι και μόνο. Χωρίς να πάρουμε υπόψη τους ανθρώπους που δεν είναι διασωληνωμένοι και είναι με πολύ σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, δεν είναι αστεία η κατάσταση, δεν έφυγε ο κορονοϊός και δεν είναι αντιφατική όλη αυτή η συζήτηση για την χαλάρωση των μέτρων. Γιατί πολλοί λένε ότι, εντάξει, πώς γίνεται να πιέζεται το σύστημα υγείας και να γίνεται να υπάρχει από την άλλη μεριά αυτή η συζήτηση για τη χαλάρωση των μέτρων. Δεν είναι αντιφατικό? Όχι, δεν είναι αντιφατικό, γιατί είναι ένα ζήτημα το ένα, άλλο ζήτημα το άλλο. Δεν σημαίνει ότι χαλαρώνοντας κάποια μέτρα, και γι' αυτό προσέχει πάρα πολύ καλά η Επιτροπή των Δημοξιολόγων τι θα εισηγηθεί προς τα πολιτικά πρόσωπα.
Ουσιαστικά όλη η συζήτηση, όπως έλεγα, μέσα στην Επιτροπή, και βεβαίως υπάρχουν και διαφωνίες, όπως σε κάθε επιστημονική δραστηριότητα υπάρχουν και διαφωνίες. Δια της διαφωνίας προχωράει η επιστήμη. Αν όλοι συμφωνούσαν με όλα, θα ήμασταν ακόμη, τι να πω, δεν ξέρω, στην εποχή των σπηλαίων. Προφανώς και υπάρχουν διαφωνίες, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν διαφωνίες, διότι είναι και μια κινητήρια δύναμη της εξέλιξης των πραγμάτων μέσα στην επιστήμη, η διαφωνία. Αρκεί η διαφωνία αυτή βέβαια να μην προκαλεί κακοφωνία όταν βγαίνει προς τα έξω με μια διάθεση είτε για την προβολή του ενός είτε για την προβολή του άλλου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δει η Επιτροπή, πρέπει να το δούμε γενικότερα. Τι θα γίνει με αυτήν την τεράστια ανάγκη για προβολή που ορισμένη από την επιστημονική κοινότητα διακατέχονται από αυτήν. Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα είναι αρκετά δύσκολα και στο επίπεδο των ΜΕΘ. Πολύ έτσι αρνητικό κλίμα φέρνει και αυτή η ανακοίνωση που υπήρξε σήμερα σχετικά με το υλικό φορτίο που ανοιχνεύεται στα λίμματα από το Εθνικό Δίκτυο Επιτήρησης Λιμάτων, έτσι που και εκεί γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, όσο και αν προσπαθούν μερικοί να την απαξιώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινώντας διάφορα αστεία σχετικά με αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ακόμη μια πηγή δεδομένων για τους επιστήμονες το υλικό φορτίο στα λίμματα και πάρα πολλοί το παρακολουθούν και αυτό. Για παράδειγμα, έχουμε δυστυχώς περιοχές στις οποίες έχει ανέβει κατά 800% το υλικό φορτίο τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από την αρχή, τις τελευταίες δύο εβδομάδες ουσιαστικά. Από την αρχή του Μαρτίου μέχρι και τις 14 του μηνός που είναι οι τελευταίες μετρήσεις. Πριν δύο-τρεις μέρες δηλαδή. Αυτά όλα θα τα σταθμίσει η Επιτροπή των Ειδικών και θα πάρει τις αποφάσεις της. Υπάρχουν και κάποιες περιοχές όπως είναι η πόλη του Βόλου, αν πρόσεξα και εγώ καλά στα ρεπορτάζ, που υπάρχει μια σταθεροποίηση εκεί με τη μορφή της μικρής μείωσης του υλικού φορτίου. Σε όλες τις άλλες περιοχές όμως της Αττικής συμπεριλαμβανομένης αυξάνεται πάρα πολύ το υλικό φορτίο στα λίμματα. Και νομίζω ότι δεν μας λένε τίποτα καινούργιο εδώ οι επιστήμονες, διότι δεν χρειάζεται, εντάξει, οι επιστήμονες χρειάζεται να το ποσοτικοποιήσουν και να το μετρήσουν το πόσο ακριβώς και πάρα πολύ καλά κάνουν. Αλλά σε εμάς τους μη επιστήμονες δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα περισσότερο πέρα από αυτές τις φωτογραφίες που έκαναν πολλές φορές και το γύρο των social media και του διαδικτύου, όπου βλέπουμε ανθρώπους ακόμα τώρα με όλα αυτά και στην κατάσταση που βρισκόμαστε, ανθρώπους να συνοστίζονται, ανθρώπους να συναναστρέφονται με άλλους χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο. Νίκο, τα είδαμε αυτά. Είδαμε περιοχές της χώρας. Αδιαφυσβήτητα, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές και είμαστε και οι ίδιοι άνθρωποι. Όλοι λέμε ότι έχουμε κουραστεί. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Έχει υπάρξει κόπωση μεγάλη. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα που μας λένε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, μέσα στο τρίτο κύμα αυτό της πανδημίας, βρισκόμαστε μέσα του. Και ξέρεις, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε όταν τη μία μέρα έχουμε 1.500 κρούσματα, 1.300. Ναι, ήθιστε να γίνονται λιγότερα τεστ μέσα στα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Δεν μπορεί να μας εφησυχάζει ότι χθες προχθές είχαμε από 1.500 κρούσματα. Σήμερα διαβάζω ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν ανοιχνευτεί πάνω από 2.500 κρούσματα. Δηλαδή, μέχρι τις 3 που υποτίθεται, μέχρι τις 3 ολοκληρώνεται η διαδικασία της κάθε ημέρας, πού θα έχουμε φτάσει, στα 3.000, 3.500, τι θα δούμε σήμερα. Υπάρχουν διαρροές που μέσα από υπηρεσίες αρμόδιες... Μου θυμίζει αυτό το, ξέρεις, είναι σκοτσέζι κοντούς και αυτό που είχαμε ζήσει την προηγούμενη εβδομάδα που ξαφνικά είδαμε 3.200 κρούσματα από το πουθενά που δεν το περιμέναμε, εκεί που νομίζαμε ότι κάπως πάνε να αποδώσουν τα μέτρα και όμως... Δεν εφαρμόζονται και δεν τηρούνται τα μέτρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί έτσι σε διέκοψα. Πήγες να πεις ότι είδαμε μέσα στις απόκριες ανθρώπους να συνοστίζονται, να κάνουν παρελάσεις. Ναι, όλοι θέλουμε να διασκεδάσουμε. Ποιος δεν θέλει, ποιος δεν έχει μπουχτίσει. Δυστυχώς σε μια πολύ μικρή κλίμακα τα είδαμε και στα Γιάννενα. Αυτά σε μια τα είδαμε, ναι. Και εγώ ξέρεις, όταν έφτασαν στα αυτιά μου, γιατί ξέρεις, είμαστε μικρή πόλη και κοινωνία. Και δεν μπορώ εγώ να πάω να κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ, ούτε είμαι αστυνόμος να πάω να δω σε κάθε σημείο τι μπορεί να γίνεται ή σε ποια γωνιά της πόλης μπορεί να μαζεύονται νέοι ή άνθρωποι ή κόσμος που θέλει να διασκεδάσει. Αλλά όταν έφτασαν και εμένα στα αυτιά μου, απόρρισα και ξέρεις τι είπα. Η αστυνομία πού είναι. Υπήρξαν φίλοι μου που μου είπαν από τις 7-8 δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Βέβαια υπάρχει απαγόρευση. Αν είναι όμως μέχρι τις 7 να συνοστιζόμαστε και από τις 7 να κλεινόμαστε στα σπίτια, και πάλι δεν μου κάνει κάτι, δεν μου λέει κάτι. Γι' αυτό,
Και αυτό που λες τώρα είναι μια σωστή λογική και πίσω από αυτή τη λογική σκεπτόμενη και η Επιτροπή των Μουσεολόγων καταλαβαίνει ότι δεν έχει νόημα αυτή η απαγόρευση η νωρίτερη τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή η απαγόρευση κατά 2 ώρες νωρίτερα της κυκλοφορίας. Δηλαδή, δεν μου λέει εμένα νόημα κάτι πραγματικά. Εγώ δεν προλαβαίνω να τελειώνω από τη δουλειά μου, δεν προλαβαίνω να πάω στο σούπερ μάρκετ 6,5 ώρα που κλείνουν. Και άλλος πολλής κόσμος, δηλαδή αυτό μας έφταξε. Λοιπόν, δηλαδή μέχρι τις 6.30 να γίνεται παντού χαμός και από τις 6.30 να μην μπορούμε να κάνουμε τα βασικά ή να πρέπει να κλειστούμε στο σπίτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όσον αφορά τι γίνεται τώρα, αν ήξερα τι γίνεται τώρα θα ήμουν Τσιόδρα στη θέση του Τσιόδρα και δεν είμαι. Ξέρω μόνο τι μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ μας έχει φέρει το γεγονός ότι άρχισε να αυξάνεται εκθετικά η κόπος των συμπολιτών. Άρχισε να αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αμφισβήτηση στην τήρηση των μέτρων, διότι όλο αυτό που παρακολουθούμε όλοι γύρω μας δεν είναι τυχαίο. Αμφισβητούν κάποιοι, αμφισβητούν αυτά που ακούν και κυκλοφορούν έξω. Κάποιοι αρχίζουν πάλι να υποβαθμίζουν το μέγεθος του κινδύνου από τον κορονοϊό. Κοίταξε, Νίκο, όταν ο κόσμος, θα σου πω, ίσως έχουν γίνει και λάθος χειρισμοί. Εγώ το δέχομαι. Είναι και αυτοί. Το ότι είναι επιστήμονες δεν σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που δεν κάνουν λάθη, έτσι. Ποιος δεν κάνει λάθος στη δουλειά του. Αλλά ίσως κάποια πράγματα δεν επικοινωνήθηκαν σωστά. Όταν λες στον κόσμο, 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες και τελειώνουμε. 2 εβδομάδες, 2 εβδομάδες, επέρασε ένας χρόνος. Εντάξει, αυτό έχει καταστεί ανέκδοτο πια. Με τις 2 εβδομάδες είναι κρίσιμο. Αυτό πραγματικά. Είναι καραμέλα και είναι κακή καραμέλα που έχει λιώσει και να την αναμασούμε και την αναμασούμε. Εσύ και εγώ που είμαστε στο χώρο της επικοινωνίας το καταλαβαίνουμε εμπειρικά και διαισθητικά, αλλά οι πολιτικοί, γιατί αυτό δεν το κάνουν οι επιστήμονες με τις 2 εβδομάδες, οι πολιτικοί έχουν μιλήσει για 2 εβδομάδες που λένε ότι είναι 2 εβδομάδες κρίσιμες. Λοιπόν, δεν έχουν αυτό το αισθητήριο της άμεσης επαφής με τον κόσμο για να καταλάβουν ότι αυτό που λένε είναι απλά ανεδαφικό. Δεν μπορεί μια πανδημία να την ελέγξει μέσα σε 2 εβδομάδες, γιατί πολύ απλά, πάρα πολύ γρήγορα, τάχιστα, θα περάσουν 2 εβδομάδες, θα είσαι στα ίδια και χειρότερα, γιατί είναι ένα μέγεθος που, όπως βλέπεις, είναι ένα φαινόμενο, ζητώ συγγνώμη, που όπως βλέπεις και από τη διεθνή εμπειρία, χώρες με πολλαπλάσιες δυνατότητες από τη δική μας δεν μπορούν ακόμα να το ελέγξουν. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, για να μείνουμε στην Ευρώπη. Βλέπουμε και σε άλλες μεγάλες χώρες τι γίνεται. Είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται. Με δυνατότητες πολλαπλάσιες από τις δικές μας. Με δυνατότητες παραγωγικές που, αν θέλουν αύριο το πρωί, μπορούν να στήσουν εργοστάσια και να παράγουν εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να δούμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Λοιπόν, δεν είναι συνετό, να πω, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, δεν είναι έξυπνο στην τελική ανάλυση, να το πω έτσι, να δίνεις τέτοια χρονοδιάγραμματα που ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανειδηθούν. Ακριβώς ένα τέτοιο φαινόμενο πάει να δημιουργηθεί και στον χώρο της οικονομίας, είτε με τους ανθρώπους της εστίασης, είτε με τους ανθρώπους του λιανικού εμπορίου. Είδα χθες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολούθησα στην εκπομπή σου στον De Facto, τη συζήτηση που είχες με την εκπρόσωπο εμπορικού καταστήματος. Και πραγματικά αυτά που άκουσα χθες είναι αυτά που διαπιστώνω και εγώ καθημερινά. Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί. Δεν τους πειράζει να πάρουν μέτρα και να προσέξουν. Δεν πειράζει και τους πελάτες να πάρουν μέτρα και να προσέξουν. Αρκεί να ξέρουν ότι όλοι θα πειθαρχήσουν σε αυτά τα μέτρα και κάποτε θα τελειώνει αυτή η ιστορία. Είναι σημαντικό αυτό που λες και χαίρομαι που το βάζεις, Νίκο, στην κουβέντα, γιατί θα ερχόμουν κι εγώ σε λίγο και έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από χθες το βράδυ μετά από αυτή την εκπομπή, όπου ουσιαστικά αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο πρώτο κυρίως μέρος της εκπομπής είναι να περιγράψουν οι άνθρωποι που το βιώνουν όλο αυτό, οι άνθρωποι της αγοράς, να περιγράψουν την κατάσταση. Νομίζω ότι το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απλά κατανοητά. Είναι άνθρωποι δικοί μας, διπλανής πόρτας, γείτονες, φίλοι, γνωστοί, καταστηματάρχες. Ξέρουν πάρα πολύ καλά, όπως λες, και πώς να δουλέψουν τα μαγαζιά τους και πώς να προστατέψουν τους εαυτούς τους, αλλά και εμάς τους πελάτες τους. Και πώς θα βάλουν και όρια στον πελάτη τους, ο οποίος δεν θέλει. Δεν θα πειθαρχήσει. Πολύ σωστά. Δεν θέλει να εφαρμόσει τα μέτρα προστασίας. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό ζήτημα. Αλλά έχουν και μία αγωνία για το αύριο. Το είδες. Ήταν έκδηλο αυτό και σε όλη την. Έτσι, το βλέπα στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Μία αγωνία υπήρχε, Νίκο, για το τι γίνεται. Ωραία, ήρθαν χρήματα. Παίρνουμε επιστρεπτές. Έρχονται κάποιες ενισχύσεις. Πώς θα αποπληρωθούν αυτά. Και μετά τι. Και μετά τι ακριβώς. Πόσες φορές το έχουμε βάλει το θέμα και από εδώ που σχολιάζουμε, καλές είναι επιστρεπτές, αλλά είναι ένα δάνειο. Με καλούς όρους, εντάξει, ναι, που θα χαρίσει το κράτος και ένα ποσοστό που ακόμα δεν ξέρει κανένας ποιο θα είναι, 20, 30, 40, 50, πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν ακουστεί. Μετά τι, πώς θα αποπληρωθούν αυτά, πώς θα επιστραφούν.
Δηλαδή, ούτε καν, εγώ θα προχωρήσω το σκεπτικό αυτό και ακόμη πιο πέρα, διότι γίνεται πολλή συζήτηση αυτές τις μέρες και για αυτά τα επιδοτούμενα προγράμματα για τη δημιουργία ιστοσελίδων, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για όσους δεν είχαν. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται μέσα σε μια, δύο μέρες, τρεις, πέντε. Καταλαβαίνω την ανάγκη και την αγωνία της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης να δώσει κάτι στο λαό, να πει ότι κάτι κάνει, να πει ότι κάτι δίνει. Αυτή είναι η αγωνία των πολιτικών. Παντού και πάντα, σε όλες τις καταστάσεις και σε όλες τις εποχές. Αλλά δεν είναι μια αποσπασματική διαφήμιση ενός προγράμματος χρηματοδότησης που θα το πάρουν ελάχιστοι για να κάνουν κάτι και με ποιους συνεργάτες τρεχαγύρευε, δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Η απάντηση στο πρόβλημα πρέπει να είναι μαζική για το σύνολο του επαγγελματικού κόσμου. Και λέω επαγγελματικού, γιατί δεν είναι μόνο οι έμποροι του λιανεμπορίου. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται. Πάρα πολλοί επίσης είναι και από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών. Και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και εκεί δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που έχουν κλειστά τα γραφεία τους ή τις επιχειρήσεις τους επί μήνες και δεν έχουν πάρει ούτε αυτό το περιβόητο 800, ούτε την επιδότηση, ούτε τίποτα. Ή αν έχουν πάρει με εκείνα τα. Θα σου πω να μην τα χαρακτηρίσω τώρα, με εκείνα τα αστεία προγράμματα με τα σκόιλ και τις επιμορφώσεις, έχουν πάρει κάτι μικροποσά μία φορά μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα. Πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να ληφθούν γενναία μέτρα. Αλλιώς θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει γενικότερα. Θέλει γενναιότητα. Αυτό που λένε όλοι, Νίκο, και το έλεγε και ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου χθες, ο Γενικός Γραμματέας του επιμελητηρίου, ο κ. Βασίλης Βασιλείου, που ο άνθρωπος είναι και ο ίδιος φοροτεχνικός λογιστής και τα ξέρει αυτά τα ζητήματα, πέρα από την ενασχόλησή του με το επιμελητήριο. Πρέπει από τώρα να υπάρξει σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Εννοείται. Είναι το μόνο που μας απομένει. Όπως λες, γενναία μέτρα και αποφάσεις, να ξέρουμε. Λέμε τώρα για την αγορά, έτσι. Φέραμε το παράδειγμα της αγοράς, εκπροσώπους της οποίας φιλοξενήσαμε χθες. Ναι, είναι η αγορά. Να ξέρεις τι θα γίνει με την αγορά, να ξέρεις τι θα γίνει με τα σχολεία, να ξέρεις τι θα γίνει γενικότερα με όλους τους κλάδους και με τη ζωή. Με την κοινωνική μας ζωή και με όλα. Γιατί όλα είναι μία αλυσίδα. Υπάρχει, ξέρεις, και ένα σφάλμα. Μιλούν οι πολιτικοί με όρους επιχειρηματικότητας. Και αυτό εν μέρη καλό είναι, δεν λέω ότι είναι κακό κατά ανάγκη. Όμως ξεχνά να πούνε ότι πίσω από κάθε τέτοια μικρή επιχείρηση υπάρχει και μια οικογένεια από την οποία ζει. Αυτή η επιχείρηση ζει μια οικογένεια πίσω της. Η επιχείρηση του μικροεπιχειρηματία δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε σαν να είναι στατιστικά δεδομένα. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα ανθρώπων πίσω από τους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες, οι οποίοι πολλές φορές είναι τα μέλη των οικογενειών, παιδιά, σύζυγοι, γονείς, σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίοι ζουν από αυτό το μικρό μαγαζάκι. Λοιπόν, είναι τεράστιο το θέμα, όπως ήταν τεράστιο το θέμα και την εποχή της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, όπου και πάλι οι τελευταίοι με τους οποίους ασχολήθηκε αυτό το κράτος, όταν και όποτε ασχολήθηκε, ήταν πάντα οι μικροί και πολύ μικροί επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτή είναι πάντα ο τελευταίος τροχός της αμάκρυνσης σε αυτή τη χώρα. Και εδώ να με επιτρέψω να κάνω και ένα άλλο σχόλιο σχετικό. Ακούω πολλές φορές να βλέπω, διαβάζω, να διατυπώνεται κριτική κατά δημοσίων υπαλλήλων, κατά επαγγελμάτων που έχουν προστατευμένες αμοιβές. Ναι, υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν διανόμου καθορισμένες αμοιβές ακόμη στη χώρα μας, που υποτίθεται ότι είμαστε σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας. Υπάρχουν και τέτοια επαγγέλματα και πολλά είναι τα παραδείγματα. Δεν είναι η λύση να αλληλοφαγωθούμε. Η λύση είναι όλοι να στηριχθούν. Η λύση είναι όλοι να βοηθηθούν. Ή όσο γίνεται περισσότεροι. Mm-hmm. Δεν είναι η λύση που βλέπω που από το παράπονό τους και από την πικρία τους ορισμένοι διατυπώνουν αξιώσεις του τύπου να μειωθεί ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων διότι δεν πηγαίνουν στην εργασία τους. Όχι, διαφωνώ, δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι όλοι να στηριχθούν. Δεν είναι η λύση να φέρουμε τον άλλον προς τα κάτω για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι ότι είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Η λύση είναι όλοι να ανέβουν προς τα πάνω. Παντού και πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο έξω από αυτό. Λοιπόν, πρέπει να τα δουν όλα αυτά και οι πολιτικοί και οι συνδικαλιστικοί φορείς του κάθε κλάδου και οι θεσμικοί φορείς από επιμελητήρια έως συλλόγους και οποιονδήποτε άλλο φορέα θέλει να έχει έναν δημόσιο λόγο και μια άποψη για τα κοινά. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί είναι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις που πολλές φορές δεν έχουν και την κατάλληλη καθοδήγηση. Δεν βγάζουν και τις σωστές αποφάσεις. Για παράδειγμα, με ενημέρωσε αναγνώστης της Ήπειρος Νιούς της προάλλης για ένα θέμα το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει ένα καθεστώς
λειτουργίας πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το αναφέρω σαν παράδειγμα. Mm-hmm. Όπου οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Αυτό το όριο λοιπόν το οικονομικό είναι πάρα πολύ μικρό, είναι στις 10.000 ευρώ. Λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ότι κάλλιστα θα μπορούσε να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το όριο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει ΦΠΑ για επιχειρήσεις μέχρι 40-50 χιλιάδες ευρώ ετησίως τζίρου. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί τα ωφέλη για μια πολιτεία από την επιβολή ΦΠΑ σε τόσο μικρές επιχειρήσεις είναι πολύ λιγότερα από τα προβλήματα που δημιουργεί. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να ένα μέτρο, κάλλιστα, που θα μπορούσε να ανακουφίσει ανθρώπους, να απαλλαγούν από το ΦΠΑ περισσότεροι. Ένα μέτρο που επίσης θα μπορούσε να ανακουφίσει ανθρώπους είναι οι μακροχρόνιες ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, διότι και οι εισφορές έχουν αυξηθεί στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια για τις μικρές επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, όχι για τις πολύ μεγάλες που απασχολούν εκατοντάδες ανθρώπους και αυτές οι επιχειρήσεις είναι που ωφελούνται κάθε φορά τις μειώσεις. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι του ενός, δύο, τριών ανθρώπων ή εργαζομένων. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτοί λοιπόν συσσωρεύουν, και μέσα στην πανδημία επιδεινώνεται αυτό, συσσωρεύουν χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν υπάρχει μια γενναία ρύθμιση. Όπως έχουμε δει και με τις 120 δόσεις, όταν ενεργοποιούνται, οι άνθρωποι σπέβδουν να ρυθμίσουν οι επαγγελματίες. Κανένας δεν θέλει να χρωστάει όταν μπορεί να μην χρωστάει. Αλλά θέλει και έναν δίκαιο τρόπο και μια διευκόλυνση. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα δούνε. Είναι στοιχεία που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα στη χώρα. Αν λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μια επόμενη μέρα και στην οικονομία και σε αυτό που λέμε ελληνική κοινωνία. Γιατί η οικονομία και οι επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα μέσο για να μπορεί αυτή η ελληνική κοινωνία να κάνει πράγματα, να αναπτυχθεί, να κινείται. Έτσι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τη σημασία του. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει αυτή την ώρα είναι να πάρουν ορθολογικές αποφάσεις, να μην πάρουν τα πολιτικά πρόσωπα αποφάσεις υπό το κράτος της πίεσης της κοινωνίας, διότι υπάρχει τεράστια πίεση και από τον τουριστικό τομέα και από τον τομέα του επισητισμού και από τον εμπορικό τομέα, από πάρα πολλούς τομείς και από ορισμένες βιομηχανίες όσες έχουν απομείνει στη χώρα. Υπάρχει ένα θέμα, μια πίεση γενικότερα. Λοιπόν, να μην δεχθούν αυτές τις πιέσεις, να πάρουν τις αποφάσεις όπως προτείνουν οι επιστήμονες και να πάμε σε σταδιακή απελευθέρωση δραστηριοτήτων. Υπάρχουν δραστηριότητες που πραγματικά είναι ακατανόητη η απαγόρευσή τους, όπως είναι το ψάρεμα. Γιατί να μην επιτραπεί το ψάρεμα? Υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι πραγματικά ακατανόητα. Γιατί αυτό, όπως είπαμε με τα Σαββατοκύριακα. Γιατί να πρέπει δηλαδή στο Σαββατοκύριακο μέσα, που άλλος έχει και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, γιατί τον περιορίζεις μέσα στο σπίτι? Για να συγκεντρωθούν περισσότεροι μέσα σε ένα κλειστό χώρο, σε εποχή χειμώνα με κλειστά παράθυρα? Άφησε τον να πάει έξω, τι πειράζει? Μα εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Άντε τις καθημερινές, λες, έχουμε τις δουλειές μας, δεν προλαβαίνουμε ούτε τόσο πολύ να σκηθούμε, να βγούμε έξω. Πλέον είναι και η απαγόρευση από τις 7 τουλάχιστον στο Δήμο Ιωαννιτών. Το Σαββατοκύριακο τώρα ανοίγει, όπως είπες, και ο καιρός. Ο κόσμος βέβαια, ναι, μεν κάνει κρυοκόμη, αλλά ο κόσμος θέλει να βγει, έχει λίγο ελεύθερο χρόνο περισσότερο. Αν από τις 6-7 τον κλείσεις μέσα, μέχρι τις 6-7 θα βγει και θα συνοστιστεί αναπόφευκτα στα κλασικά σημεία. Ακριβώς. Δεν θα μοιραστεί ο κόσμος. Εγώ, όπως μπορεί να ήθελα να βγω 7, 8, 9 η ώρα το βραδάκι να περπατήσω ή να τρέξω, δεν θα το κάνω. Ή θα αναγκαστώ να το κάνω στις 5, 6 το απόγευμα που έχει πάει ο κόσμος όλος. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι κατανόητα κάποια μέτρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα εδώ βάζουν διάφορα ζητήματα και φίλοι τηλεθεατές. Υπάρχουν διάφορες απαγορεύσεις οι οποίες είναι κυριολεκτικά κατανόητες. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια ιδιοκτησία ή ένα σπίτι ή κάποιο χωράφι, κάποια καλλιέργεια σε διπλανή περιφερειακή ενότητα. Ναι. Δεν λέμε να φέρουν βόλτα στην Ελλάδα. Τι περιφερειακή ενότητα, Νίκο, πλέον? Εγώ έχω συγγενείς οι οποίοι έχουν, ας πούμε, στο Δήμο Δοδόνης, ακριβώς στα κοντινά χωριά, έχουν σπίτια και κότες, μπουστάνια κλπ. Δεν μπορούν να πάνε να τα φροντίσουν. Και ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση στα χωριά το χειμώνα. Στα περισσότερα χωριά δεν μένει πολλοί κόσμος. Έτσι είναι, ακριβώς. Οι περισσότεροι πάνε, έρχονται, είναι λίγοι ηλικιωμένοι που μένουν μόνιμα. Δηλαδή, ποιος θα φροντίσει όλα αυτά, την ιδιοκτησία του αλλού? Για να πάει κάποιος από το ένα σπίτι του στο άλλο σπίτι του, σε ποιον ακριβώς μπορεί να μεταδώσει, αφού και εκεί ισχύουν περιορισμοί? Και κοίταξε να δεις, αν δεν θέλει να παρανομήσει, γιατί μπορεί να πάει πολύ άνετα. Τώρα να λέμε τις αλήθειες. Καλά, και αρκετοί πηγαίνουν, κακά τα ψέματα. Έτσι, έτσι. Βλέπουμε, ή όπως ας πούμε, ακούω, για ψήλου πίδημα ο καθής μπορεί να πάρει ένα χαρτί από ένα γιατρό
ή οτιδήποτε άλλο χαρτί και άδεια θέλει, να μετακινηθεί, να πάει να κάνει τη δουλειά του, να πάει... Ή και τη βόλτα του. Ακριβώς. Ναι, αυτό εννοώ δουλειά. Δεν μιλάω για καθαρά επαγγελματικούς λόγους, μιλάω για τους ανθρώπους που πάνε για βόλτα. Γιατί είναι άνθρωποι που πάνε για βόλτα. Φεύγουν εκτός περιφερειακής ενότητας και πάνε βόλτες. Ούτως ή άλλως για επαγγελματικούς λόγους επιτρέπεται. Αν δεν απαγορεύεται, ναι. Αποδεδειγμένα έχει επαγγελματικούς λόγους και πρέπει να κινηθεί, έχει τη δυνατότητα εκτυπώνοντας τα σχετικά, τα οποία γνωρίζει ο λογιστής του για να τον εφοδιάσει, εκτυπώνοντας τα σχετικά από το τάξη, μητρώ, επιχείρηση και φυσικό. Δεν λέμε να έχει σοβαρό λόγο, Νίκο. Υπάρχει κόσμος που κάνει κατάχρηση. Αλήθεια είναι και αυτό. Των αδειών και της κάθε κατάστασης. Δηλαδή, εντάξει. Και σου λέω, επιμένω, μπορεί κάποιος εννοείται να πάει. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι νομοταγείς, νομότυποι, σου λέει ότι όχι, εγώ δεν θα πάω ή δεν θα την διακινδυνεύσω, δεν το ρισκάρω να βρω αστυνομία και να πάρω 300 πρόστιμο. Έλενα, και έχουν δίκιο. Εκ του αποτελέσματος, αυτό που προκύπτει και αυτό που αποδεικνύεται και αυτό που αναδεικνύεται δια του αποτελέσματος είναι ότι τα μέτρα δεν γίνονται σεβαστά. Υπάρχει λοιπόν από τη μία τεράστια κόπωση, από την άλλη τα μέτρα δεν γίνονται σεβαστά. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που έχουμε 3.000 κρούσματα. Φτάνουμε τα 3.000 κρούσματα σήμερα. Τώρα βέβαια και εδώ υπάρχει μια συζήτηση του τύπου πού θα ήταν τα κρούσματα αν δεν είχαμε μέτρα. Εντάξει, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Θα είχαμε προπολού πρόβλημα, απλούστατα. Από εκεί και πέρα. Χρειάζεται να επιστρατεύσουμε κατά την άποψή μου. Κοίταξε να δεις, εδώ δέχομαι μηνύματα από τον κόσμο που λέει καλό θα είναι και θα πρέπει από καιρό η κυβέρνηση να τα έχει ανοίξει όλα και ο καθένας να πράξει ανάλογα. Δεν πάει και έτσι ακριβώς, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να έχει την υπευθυνότητα που πρέπει να έχει. Αν δεν ήταν έτσι μετά, δεν θα είχαμε κανονισμούς, κανόνες και νόμους σε αυτή τη χώρα, θα έπρατε ο καθένας ανάλογα. Λοιπόν, δεν πάει έτσι ακριβώς, θα πρέπει συντονισμένα και συντεταγμένα να πάμε. Διότι αν πάμε έτσι ακριβώς, κάτι μου λέει ότι θα πάνε όλοι και θα αρχίσουν να κάνουν συναυλίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλες εκδηλώσεις με πολύ μαζική συνάθρηση κόσμου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η λύση είναι, θα διαφωνήσω με τον φίλο τηλεθεατή, δεν είναι η λύση να τα ανοίξουμε όλα και ο Θεός βοηθός. Εντάξει, ο Θεός βοηθός, εντάξει, μπορεί να είναι. Μπορεί όμως και να μην είναι ο Θεός βοηθός και να γίνει μπέργα. Νίκο, να σου πω κάτι άλλο όμως. Εγώ εν μέρει το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο τηλεθεατής. Έφερε στο παράδειγμα της Κυριακής της Αποκριάς. Δεν έγιναν συναυλίες, δεν έγιναν πάρτι, κοροναπάρτι. Εγώ σου λέω ότι έγιναν. Έγιναν. Πάλι το ίδιο δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι εκεί μπαίνει, καταλαβαίνω πώς το λέει ο τηλεθεατής, μπαίνει το κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Εσύ που είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου και για τους γονείς σου και για τους φίλους και για το παιδί σου και δεν θες να τους μολύνεις με τον ιό και προσέχεις, δεν θα πας στο κορονοπάρτι. Σύμφωνοι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ακόμα και αν ήταν ανοιχτό, δηλαδή, ακόμα και αν επιτρεπόταν. Αλλά η λογική αυτή προϋποθέτει πάρα πολύ καλά ενημερωμένους και πάρα πολύ υπεύθυνους πολίτες. Δεν είναι όλοι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εκεί υπάρχει αυτή η λογική. Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση ενώ τα μέτρα βρίσκονται όντως εν ισχύ. Τι θα γίνει αν τα μέτρα αναιρεθούν? Θα κάνουν οι πάντες κατάχρηση. Θα γίνει πάρτι. Το κορονοπάρτι θα γίνει ο κανόνας. Λοιπόν, σταδιακή πρέπει να είναι η απεμπλοκή από όλο αυτό. Mm-hmm. Σταδιακή πρέπει να είναι η επανέναρξη. Δεν γεννάται θέμα. Για παράδειγμα, δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα μικρό καφέ που έχει μόνο εσωτερικές θέσεις με κλειστά παράθυρα σε μια περίοδο χειμωνιάτικη που όλες οι ιώσεις γνωρίζουν, όχι μόνο οι ιούς του κορονοϊού και όλες οι υπόλοιπες ιώσεις γνωρίζουν πόσο εύκολα μπορεί να μεταφερθούν από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Δεν είναι το ίδιο με κάποια επιχείρηση η οποία έχει εξωτερικά τραπέζια. Θα μπορούσαν τα εξωτερικά τραπέζια με κατάλληλες αποστάσεις και με κατάλληλο αριθμό πελατών να επιτρέπονται. Να πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι μια ανάσα που πραγματικά έχουν θέμα. Δεν γίνεται με το take away. Πραγματικά δεν μπορούν να βγάλουν τα έξοδα οι περισσότεροι. Αυτό τουλάχιστον μου μεταφέρουν στα διάφορα ρεπορτάζ που κάνω κι εγώ. Λοιπόν, θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να έχουν 2-3 καθίσματα έξω από τα καταστήματα. Να υπάρξει, να ξεκινήσει σταδιακά μια κίνηση. Όχι να επιτραπούν όλα. Αν επιτραπόταν όλα, κάτι μου λέει ότι αύριο το πρωί όλοι θα πήγαιναν και θα συνέρεαν μέσα στα καταστήματα εστίασης για να πάρουν πίσω αυτό που έχασαν ένα χρόνο. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να πάμε με μικρά σταδιακά βήματα, αλλά να πάμε με βήματα που να υπηρετούν και τη λογική. Όχι να λέμε ότι απαγορεύεται το ψάρεμα που πηγαίνει ο καθένας και ψαρεύει μόνος του. Ποιος θα τον κολλήσει, δηλαδή, οι υπέστροφες?
Ή ποιον θα κολλήσει, τα ψάρια της λίμνης. Το ίδιο λένε και πολλοί κυνηγοί, πρέπει να σου πω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και κυνηγοί έχουν απόλυτο δίκιο. Όταν ο άλλος πηγαίνει να κυνηγήσει ένα λαγό ή πηγαίνει να κυνηγήσει μπεκάτσες ή δεν ξέρω ποιο άλλο θύραμα, και είναι μόνος του, αυτός και ο σκύλος του. Από ποιον ακριβώς κινδυνεύει αυτός εκεί πέρα, από το λαγό? Λοιπόν, υπάρχουν αποφάσεις και διατάξεις οι οποίες εκπονούνται μέσα σε γραφεία των Αθηνών που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή έξω από την Αθήνα και έξω από τα γραφεία αυτά. Και αυτό ήταν πάντα ένα αιώνιο πρόβλημα στη χώρα μας. Ότι οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις εκεί στα κέντρα που βρίσκονται δεν έχουν επαφή με την υπόλοιπη χώρα και με τις συνθήκες και με τις συνήθειές της. Λοιπόν, είναι μια αφορμή να το δούμε λίγο διαφορετικά όλο αυτό και να παίρνουμε μέτρα που να αντέχουν και στην κοινή λογική. Και όχι να λέμε ότι κινδυνεύει ο ψαράς να κολλήσει από τα ψάρια. Ή ότι να λέμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω, όπως ήταν στην προηγούμενη καραντίνα που λέγανε ότι απαγορεύεται το ατομικό κολύμπι. Γιατί να απαγορεύεται το ατομικό κολύμπι, ποιος ο λόγος? Εντάξει, δεν είναι ακόμα ο καιρός για να πάμε μαζικά όλοι για μπάνιο, αλλά εγώ θα το θέσω διαφορετικά. Εάν κάποια πράγματα δεν υπήρχαν τόσο πολύ, έτσι, αυστηροί περιορισμοί, μήπως και η συμμόρφωση του κόσμου στα υπόλοιπα θα ήταν καλύτερο? Δεν ξέρω, το καταθέτω σαν καλύτερη. Δεν ξέρω, το καταθέτω σαν προβληματισμό και σαν τροφή για σκέψη. Όταν απαγορεύεις 100 πράγματα, αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα, ο κόσμος θα κουραστεί και θα σταματήσει να ακολουθεί τα πάντα. Όταν του δίνεις και κάτι, παίρνει και ο κόσμος δυνάμεις για να αντέξει περισσότερο, να το πούμε απλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Δίστανται, σου λέω, είναι μπέρδεμα, είναι χάος το πράγμα. Το θέμα είναι γρήγορα, για μένα προέχει το υγειονομικό κομμάτι. Γρήγορα να τελειώνουμε από αυτό, δεν ξέρω, θα είναι δικό μας, θα είναι να πάρει η πολιτεία ακόμη περισσότερα μέτρα στην κατεύθυνση αυτή. Γιατί ακούω και το άλλο, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία με κλίνες κλπ. Εννοείται, θα πρέπει, και με ΜΕΘ και με τα πάντα. Το ζήτημα είναι να μην φτάσουν οι πολίτες να βρεθούν στα νοσοκομεία. Αυτό ακριβώς. Να είναι αχρίαστα τα κρεβάτια και η ΜΕΘ. Γιατί αυτή η λογική, εντάξει, την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, κυρίως αυτή η λογική εκπορεύεται. Το θέμα είναι να μην αρρωσταίνει ο κόσμος και να μην πεθαίνουν καθημερινά 50 και 60. Γιατί εκεί φτάσαμε πάλι. Αυτή η λογική εκπορεύεται κυρίως από αντιπολιτευόμενα κόμματα τα οποία θέλουν ουσιαστικά. Δεν ξέρω από πού εκπορεύεται και από ποιον, αλλά σου λέω. Εγώ λέω, ναι, πρέπει να έχουμε ένα δυνατό, αν μας δίδαξε κάτι όλη αυτή η κατάσταση και ο κορονοϊός, είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα πολύ δυνατό, ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Ποιος λέει όχι σε κάτι τέτοιο? Όποιος λέει όχι, λέει για μένα χαζομάρες, ας μου επιτραπεί έκφραση. Αλλά όπως είπες πριν, έφερε το παράδειγμα της Αμερικής ή άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών που είναι πολύ πιο υψηλό και καλύτερο το βιωτικό επίπεδο. Και είδες, εκεί δεν είχαν πρόσβαση στα νοσοκομεία, γιατί δεν είναι δωρεάν η νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο. Γιατί μπορεί για μία μέρα να θες 500 και 800 δολάρια σε ένα νοσοκομείο, να το πω απλά, του πεταματού, που θα έχεις τις πολύ βασικές παροχές υγείας, υπηρεσίες υγείας. Και εδώ πέρα είμαστε στα πούπουλα, να λέμε και ευχαριστώ στους ανθρώπους που νυχθημερών κάνουν τη δουλειά τους, νοσηλευτές, γιατρούς. Να τους δώσουμε πολύ παραπάνω, να ενισχύσουμε το εθνικό μας σύστημα υγείας, δεν λέει κανείς το αντίθετο. Το θέμα είναι να μην φτάσω στο νοσοκομείο, να μην νοσήσω, να έχουν γίνει νωρίτερα άλλα πράγματα. Έχει υποθεί ότι για να κατηγορεί κάποιος την λειτουργία του κοινωνικού κράτους, πρέπει να είναι ή ανόητος ή ανώριμος ηλικιακά, ή να έχει οικονομικό συμφέρον από την κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Έτσι, αυτές οι τρεις κατηγορίες υπάρχουν. Ουδείς μπορεί να αρθρώσει ένα σοβαρό επιχείρημα σε σχέση με το κοινωνικό κράτος και την υγειονομική φροντίδα που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης. Ο κάθε πολίτης. Πραγματικά ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι λυμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λυμένα, όχι με την έννοια της πρακτικής τους εφαρμογής, λυμένα ως αντιλήψεις και ως θέματα. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Αλίμονο αν πάμε σε μια τέτοια λογική να πηγαίνει στο νοσοκομείο μόνο από τους χρήματα. Πραγματικά αλίμονο αν πάμε σε μια τέτοια λογική. Διότι το επόμενο είναι να μπορεί να φάει μόνο όποιος έχει χρήματα. Και το επόμενο είναι να μην υπάρχει όποιος δεν έχει χρήματα. Είναι εξόχως προβληματικές αυτές οι λογικές και κακώς δηλαδή μπαίνουν και έμπαιναν πριν τον κορονοϊό υποσυζήτηση. Από εκεί και πέρα, το αν γίνανε ή αν δεν γίνανε πράγματα, αυτό είναι θέμα των πολιτικών. Ας το βρουν συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Δεν με αφορά. Εμένα αυτό που με αφορά είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την αδιέξοδη κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ούτε πίσω μπορούμε να πάμε, ούτε μπορούμε να τα απελευθερώσουμε όλα ξαφνικά με ένα μαγικό κουμπί, με ένα άρθρο και ένα νόμο που θα έλεγε και κάποιος πριν μερικά χρόνια. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα.
Πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα και στο υγειονομικό κομμάτι και στο οικονομικό επιχειρηματικό κομμάτι. Διαφορετικά θα έχουμε ένα πρόβλημα που θα το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας. Πάντως μου δίνεται η εντύπωση, Νίκο, και αυτό που εκλαμβάνω από τον κόσμο είναι ότι όλοι νιώθουν σαν να ασφικτιούν, δηλαδή μια κατάσταση, ένα αίσθημα ασφυξίας νιώθουν όλοι. Και νομίζω ότι θα γίνει πιο έντονο αυτό. Προφανώς και θα γίνει πιο έντονο. Εγώ βλέπω και πάρα πολύ μεγάλο θυμό μέσα στην κοινωνία. Είδαμε για πλάκα πραγματικά μετά τα ατυχή επεισόδια στη Νέα Σμύρνη πώς συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στον δρόμο, που όλοι αυτοί, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τη λογική που ακούγεται την κυβέρνηση ότι όλοι αυτοί ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν να κάνουν και αντιπολίτευση. Όχι, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που τους ενόχλησε το περιστατικό και άνθρωποι που κουβαλάνε ένα μεγάλο θυμό μέσα τους από όλα αυτά που όλοι μας περνάμε τόσο καιρό. Τώρα, ο καθένας το εκδηλώνει βέβαια αυτό με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Αλλά όταν για ένα τέτοιο περιστατικό που υπό άλλες συνθήκες θα απασχολούσε μία-δύο μέρες τα κανάλια και τα site και θα γινόταν μία έρευνα και δεν ξέρω, μπορεί να αποδίδονται ή να μην αποδίδονται ευθύνες, φτάνουμε στο σημείο να γίνει σχεδόν μία τοπική εξέγερση στην περιοχή. Τώρα, αν υπήρχαν μέσα χούλιγκανς και οργανωμένα πολιτικά στοιχεία ή άνθρωποι του λεγόμενου αναρχικού, ας πούμε, χώρου ή του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, εντάξει, και αυτοί μπορεί να υπήρξαν. Αλλά όταν υπάρχει το υπόβαθρο, βλέπουμε την έκταση που παίρνουν τα πράγματα και πόσο γρήγορα παίρνουν την έκταση αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι που περιέγραψαν νωρίτερα, οι οπαδοί των ομάδων έτσι, που πιστεύουν στη βία κλπ. Και οι άνθρωποι του αντιεξουσιαστικού χώρου, πάντα υπήρχαν και πάντα υπάρχουν, αλλά είναι μερικές δεκάδες. Δεν είναι 5-6 χιλιάδες που κατέβηκαν στον δρόμο εκείνη τη μέρα. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ κουρασμένος, ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος και κυρίως οι νέοι σε ηλικία άνθρωποι. Διότι όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε τους αυξάνει τα ήδη υπάρχοντα αδιέξοδα για αυτούς. Τα αδιέξοδα τα οποία βίωναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά αυξάνονται σε εκθετικό βαθμό. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ακούν και μία πρακτική, σωστή κουβέντα από πουθενά. Και όταν λέω πουθενά, αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα. Το οποίο το μόνο που κάνει είναι να διαγωνίζεται για το ποιος είναι ο καλύτερος ή ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, σαν να είναι παιδιά που παίζουν στο δημοτικό. Αυτή την εντύπωση δίνουν στον κόσμο, απαξιώνουν τον εαυτό τους ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα όλο αυτό να αυτοτροφοδοτείται. Και φοβούμαι, πάρα πολύ το φοβούμαι αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε καταστάσεις του 2012 με τις μούντζες, τους επισήμους και τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να κοινωνιολογήσω, το απέφθομαι, αλλά ειλικρινά η ελληνική κοινωνία είναι σε ωριακό σημείο. Εγώ αυτό βλέπω καθημερινά. Είναι τρομακτική η ευκολία με την οποία εκδηλώνουν το θυμό τους οι Έλληνες πολίτες. Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά παρά μόνο την περίοδο του 2010-2012 τέτοιο θυμό μέσα στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, ας τα έχουν υπόψη όλα αυτά που λέμε. Εμείς εδώ ούτε υποδείξεις κάνουμε σε κανέναν πώς να σκέφτεται ή πώς να ενεργεί. Απλά είμαστε εδώ για να βλέπουμε, να καταγράφουμε και να σχολιάζουμε κατά το μέτρο του δυνατού όσο μας επιτρέπει η αντίληψή μας. Από εκεί και πέρα, ας κάνουν κάτι για τον κόσμο. Αυτό είναι το όλο ζήτημα και το κεντρικό νόημα. Αυτές οι ανακοινώσεις που βγαίνουν από τα Υπουργεία ότι κάναμε την τάδε μεταρρύθμιση και τη δίνα μεταρρύθμιση και θα φτιάξουμε την παιδεία και θα φτιάξουμε το ένα και θα φτιάξουμε το άλλο, πραγματικά δεν ενδιαφέρουν κανένα. Γι' αυτό ο κόσμος δεν αποκομίζει κάτι από αυτά. Ο κόσμος θέλει μια σοβαρή βελτίωση της δικής του πραγματικότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν τον ενδιαφέρει η διαδικασία των Πανελληνίων. Είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια διαδικασία διαγωνιστική δεν υπάρχει για τις Πανελλήνιες. Δεν τον ενδιαφέρει η διαδικασία της εξυγίανσης των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Τον ενδιαφέρει αν είναι ο ίδιος δανειολήπτης κόκκινου δανείου. Προφανώς. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει πώς θα καλύψει την επόμενη εβδομάδα, πώς θα βγάλει το μήνα, να το πούμε απλά και λαϊκά. Σε αυτά λοιπόν δεν απαντάει κανένας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Και γι' αυτό και οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική και στους πολιτικούς. Θέλω να σε πάω λίγο. Και λέει κάτι πολύ σωστό μία κυρία. Διάβασα νωρίτερα το μήνυμά της και θέλω έτσι να το μεταφέρω. Λέει, αν είναι δυνατόν, αν μετά από ένα χρόνο πανδημίας δεν ξέρουμε πώς να φερθούμε όταν έχουμε συμπτώματα και δει σοβαρά συμπτώματα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, με συμπτώματα που επιμένουν επί μέρες και βγαίνουν έξω στην κοινωνία αντί να περιοριστούν στο σπίτι τους ή να πάρουν κάποιες ιατρικές οδηγίες.
με αποτέλεσμα να διασπείρουν τον ιό. Η κατάσταση στα Γιάννενα είναι δύσκολη και την περιέγραψε. Επίτρεψέ μου, Νίκο, να μεταφέρω έτσι κάποια στοιχεία προέρχοντα από την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη μετέφερε την κατάσταση, όντας και ο ίδιος έτσι γιατρός, ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Σελισάφ, σε ενημέρωση που έκανε στην έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε χαρακτηριστικά ότι στην περιοχή μας, αναφέρομαι για Δήμο Ιωαννιτών, στο Δήμο Ιωαννιτών, που είναι στο βαθύ κόκκινο, υπάρχουν ενεργά 184 κρούσματα, 43 πολίτες νοσηλεύονται και 141 βρίσκονται σε κατοίκον νοσηλεία. Είναι μεγάλος αριθμός, ίσως ο μεγαλύτερος που έχουμε έως τώρα σε τοπικό επίπεδο, σημείωσε ο Δήμαρχος, και ανέφερε επίσης ότι οι δομές υγείας ακόμη αντέχουν. Στο Πανεπιστημιακό νοσηλεύονται 47 ασθενείς, στις ΜΕΛ, στις μονάδες δηλαδή αυξημένης φροντίδας, και στις ΜΕΘ. Και 11 στη ΣΜΕΘ, ενώ στο νοσοκομείο Χατζικώστα νοσηλεύονται αντίστοιχα 14 ασθενείς στη ΣΜΕΛ και 3 στη ΜΕΘ. Σημειώνεται τέλος, και είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει και είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, ότι ένα 30% περίπου του κόσμου που ήταν να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca δεν έχει προσέλθει για να κάνει το εμβόλιο. Εντάξει, αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Ήθελα να αναφερθούμε για το εμβόλιο της AstraZeneca. Ας κρατήσουμε μια μικρή παρένθεση να το σχολιάσουμε σε λίγο. Όσον αφορά τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Δήμαρχος, όντας γιατρός και ο ίδιος και μάλιστα καθηγητής ιατρικής, προφανώς είναι απολύτως αξιόπιστα και προφανώς δείχνουν και το μέγεθος. Και διαβάζω τώρα στη συνάδελφο του Βάσο τη Σκουλίκα στο Έπειρος Post ότι στο νοσοκομείο, λέει, το Πανεπιστημιακό ετοιμάζουν και την τέταρτη ΜΕΛ. Άρα ή βλέπουν ή περιμένουν πίεση στο νοσοκομείο. Περιμένουν πίεση, ναι, προφανώς περιμένουν πίεση. Η εντολή που υπάρχει και από την Αθήνα προς τα νοσοκομεία διαμέσου των υγειονομικών περιφερειών είναι: φτιάξτε όσες περισσότερες κλίνες COVID μπορείτε. Απλές οι ΜΕΘ. Φτιάξτε κλίνες για COVID. Αυτή είναι η εντολή που υπάρχει και είναι προφανές αυτό. Έτσι. Όταν έχουν φτάσει στην Αττική να δεσμεύουν κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάτι το βλέπεις στο γείτονα, πολύ σύντομα θα θέκεις την πόρτα σου. Εάν δεν προσέχεις, αν συνεχίζεις την ίδια τακτική και την ίδια λογική. Λοιπόν, σαφώς είναι και πάρα πολύ ενσυχητικά για μένα τα στοιχεία που ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Δήμαρχος. Και αυτό είναι ακόμα ένα καμπανάκι. Εμένα πάντως θέλω να σταθούμε λίγο και στο μήνυμα της τηλεθεάτρια που έχει απόλυτο δίκιο. Αν είναι δυνατόν, αν μετά από ένα χρόνο πανδημίας, αν εγώ έχω 40 πυρετό και βγαίνω έξω στον κόσμο, έρχομαι στον χώρο εργασίας μου. Ποιος δεν θα δείξει κατανόηση και ποιος δεν θα σου πει κάτσε στο σπίτι ή αν έχεις την ευθυξία να πας να κάνεις rapid test. Εμένα μου μεταφέρθηκε. Συνάχεια έχουμε και πάμε και κάνουμε για ψιλοπίδημα rapid test. Τι να λέμε εμένα τώρα. Εμένα μου μεταφέρθηκε περιστατικό συμπολίτη, συμπατριώτη από την περιοχή μας, ο οποίος νόσησε με πολύ ελαφρά συμπτώματα και για κάποιο ανεξήγητο σε μένα λόγο τρεπόταν να πει ότι αντιμετωπίζει τον κορονοϊό με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να διασπείρει. Δεν ξέρω αν κινήθηκε ή αν δεν κινήθηκε. Πάντως, έχει καταλάβει ακόμη ο κόσμος, δεν ξέρω τι νοοτροπία είναι αυτή και από πού προέρχεται και γιατί είμαστε τόσο ακόμα πίσω. Δηλαδή, δεν είναι στίγμα, δεν είναι κακό κάποιος να νοσήσει από κορονοϊό. Αν είναι δυνατόν. Απλά λέμε, όταν έχεις. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τον κορονοϊό, Νίκο. Απλή γρήπη έχεις, έτσι δεν είναι. Ήωση εποχική αυτής της εποχής. Είναι τόσες ιώσεις. Κάτσε σπίτι σου. Δεν είναι κρίμα να διασπείρεις το οτιδήποτε μπορεί να έχεις στο διπλανό σου. Ζωτοστή μου, κυρία εκπαιδευτικός, μου κατήγγειλε πραγματικά και μου ζήτησε να γράψουμε κάτι στην Υπηρεσία γι' αυτό, την νοοτροπία ορισμένων γονιών να ισχυρίζονται ότι όταν τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποια ίωση, ότι δήθεν κάποια συμπτώματα που έχουν προέρχονται από αλλεργία. Λες και είναι κακό να πάθεις μια ίωση. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και ας μας το πούν και άλλοι τηλεθεατές. Δεν είναι κακό, δεν είναι και να αρρωστήσεις. Τι είναι στίγμα, είναι απλά οφείλεις όταν έχεις συμπτώματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μετά από ένα χρόνο πανδημίας και από όλα αυτά που έχουμε ζήσει και περάσει, ότι ο άλλος έχει 40 πυρετό ή και 10 ακόμη και βγαίνει έξω. Όχι, κάτσε σπίτι σου, πάρε ιατρικές οδηγίες. Υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα από τον ΕΟΔΗ. Είναι ενήμεροι, ενημερωμένοι όλοι οι γιατροί, οικογενειακοί γιατροί, παθολόγοι, πνευμονολόγοι, άπαντες. Και νοσηλευτεί να πάρεις τηλέφωνο. Όλοι έχουμε νοσηλευτεί στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Θα σου απαντήσει, θα σου πει τι να κάνεις. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Οποιοδήποτε είναι στον χώρο της υγείας τα γνωρίζει αυτά σαν νεράκι. Πώς το λένε, δεν χρειάζεται να συμβουλευτεί κανέναν. Ξέρουν όλοι όσοι είναι στον χώρο της υγείας. Δεν είναι κακό, παιδιά. Δεν είναι κακό. Δεν βγαίνουμε έξω να διασπείρουμε τον ιό. Είναι αμαρτία, είναι κρίμα. Είναι κρίμα ο διπλανός μας, είναι κρίμα αυτός που προσέχει, που ένα χρόνο έχει γονατίσει.
Εντάξει, αυτό είναι αποθαρρυντικό και πραγματικά δηλαδή απαράδεκτο από κάθε άποψη. Απαράδεκτο. Όταν φτάνουμε στο σημείο να εξηγούμε. Όμως συμβαίνει, Νίκο. Πράγματα, μετά από ένα χρόνο πανδημία συμβαίνει. Είναι σαν να πρέπει να λέμε σε έναν άνθρωπο ότι δεν πρέπει να τρέχει με το αυτοκίνητο του. Μα συγγνώμη, δεν είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να τρέχει. Θα μου πεις τώρα γιατί το κάνουν. Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Κάποιοι το κάνουν, ναι. Αλλά δεν πρέπει όμως να εξηγούμε και το κάθε τι πια, ενώ είμαστε μέσα σε αυτή την ιστορία ένα χρόνο. Δηλαδή αυτά θα κάνουμε. Πάλι, ας πούμε, το παρατηρώ και εγώ και στα social media που έχω από εκεί πολύ μεγάλη πηγή ανατροφοδότησης. Παρατηρώ, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ακόμη και τώρα αιμονικά υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και εγώ ότι όλα αυτά είναι συνωμοσίες. Δεν ξέρω ποιου, δεν ξέρω ούτε οι ίδιοι. Σου λένε μόνο ότι είναι συνωμοσίες. Ναι, μόνο μέχρι λοιπόν, να τους χτυπήσει ο ιός στην πόρτα. Με σαθρά επιχειρήματα, ακριβώς σαν εκείνον εκεί τον αντιδήμαρχο της Βόρειας Κρήτης, ο οποίος ήταν αρνητής του κορονοϊού, μέχρι που πήγε στην ΜΕΘ. Και μετά έπαψε να είναι αρνητής, βέβαια, προφανώς έτσι το είδε από την καλή και από την ανάποδη, ότι είναι πάρα πολύ υπαρκτό πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, όταν έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να πρέπει να εξηγούμε αυτονόητα πράγματα ότι αν δεν προσέξεις θα αρρωστήσεις, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει νόημα μετά να λέμε το οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό. Νομίζω ότι αυτό ούτε καν στα παιδιά του δημοτικού, δηλαδή ούτε καν στα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν χρειάζεται να το πεις ότι αν δεν προσέξουν θα αρρωστήσουν ή θα κολλήσουν άλλους. Και αυτοί το έχουν καταλάβει πια στο νηπιαγωγείο. Αυτοί εννοώ τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Και πολλές φορές και πολύ καλύτερα από εμάς τους μεγαλύτερους. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το εμβόλιο. Το εμβόλιο, για να πούμε και γι' αυτό δύο λόγια και να κλείσουμε, Νίκο. Ναι, υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση με αυτό το εμβόλιο. Εντάξει, πολλές τώρα θεωρίες διατυπώνονται εκεί. Δεν είμαστε σε θέση από εδώ να μεταφέρουμε ή να έχουμε κάποια άλλη γνώση πιο συγκεκριμένη, πέρα από την τοποθέτηση του επίσημου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του EMA. Ο οποίος EMA είναι το αντίστοιχο του δικού μας ΕΟΦ για όλη την Ευρώπη, έτσι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί εμείς μιλάμε με τα αρχικά πολλές φορές που τα αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τη μέρα και ξέρουμε τι είναι. Ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει κάθε αρχικό τι είναι. Η EMA λοιπόν είναι ο φορέας, ο αντίστοιχος του ΕΟΦ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί λένε ότι δεν έχουν κάποια ένδειξη επιστημονική ότι δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα που όντως δημιουργήθηκαν σε 30 ανθρώπους από 5 εκατομμύρια εμβολιασμένους σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για δεδομένα στην έκταση της Ευρώπης. Λένε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Ωστόσο, αρκετές χώρες της Ευρώπης, πάνω από 17, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ανακαλέσει το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και πολύ έντονα μπαίνει και το εμβόλιο το ρωσικό, το Sputnik 5, μπαίνει στο παιχνίδι. Μπαίνει μέσα στο παιχνίδι, είναι όμως υποαξιολόγηση το ρωσικό εμβόλιο. Δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση. Το AstraZeneca εμβόλιο έχει πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Γι' αυτό και γίνεται. Τώρα, όλες αυτές οι συζητήσεις με τον καθέναν που θέλει να έχει ή μπορεί να έχει, είτε μπορεί είτε δεν μπορεί να έχει άποψη περί ενός εμβολίου και της κλινικής χρήσης του στην πραγματικότητα, νομίζω ότι καλό θα ήταν να λείπουν. Και όλες αυτές οι αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις στα site, για να ξεκινήσω από το δικό μου χώρο πρώτα, σχετικά με το εμβόλιο και τι είπε ο ένας και τι έπαθε ο άλλος και τι έγινε στη Σουηδία και τι έγινε στην Νορβηγία, και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν συμπεριφέρεται διαφορετικά ένα εμβόλιο σε μια χώρα που έχει, ξέρω εγώ, 30 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία από τη δική μας. Και στη δική μας μπορεί να είναι ασφαλέστατο. Επίσης, μένω και στην Επιτροπή, την Υποεπιτροπή, την αρμόδια του Υπουργείου Υγείας για τους εμβολιασμούς, η οποία είπε: συνεχίζουμε κανονικά, δεν έχουμε καμία ένδειξη. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά. Δεν θα πρέπει ο κόσμος να φοβάται τόσο πολύ. Εντάξει, κατανοητό είναι το αίσθημα του. Τώρα, αν θέλει κάποιος να πάρει το χρόνο του, είναι δικαίωμά του, έτσι. Όπως πολλοί το έχουν κάνει και για τη Pfizer το εμβόλιο. Βεβαίως, κανένα θέμα. Αλλά νομίζω ότι. Είναι προαιρετικό, δεν σε υποχρεώνει κανένας να εμβολιαστεί. Καμιά φορά το έχουμε πει έτσι σχηματικά, βλέποντας το δέντρο, χάνουμε ολόκληρο το δάσος. Βλέποντας κάτι ακριβώς πολύ μικρό, χάνεται κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι ακριβώς είναι. Και επίσης να σου πω εδώ ότι προχθές, ανήμερα της Κυριακής της Αποκριάς, επειδή εκεί ήταν η μεγαλύτερη κορύφωση για αυτό το θέμα με το AstraZeneca, λαμβάναμε μηνύματα στην Ήπειρος News εκείνη τη μέρα που μας έλεγε: γιατί δεν γράφετε τίποτα, πείτε τίποτα για αυτό το εμβόλιο, τι γίνεται με αυτό, ψάξτε αυτό. Λοιπόν, μην πανικοβάλλεται ο κόσμος με το οποιοδήποτε δημοσίευμα γράψει κάτι κτλ. Το οποίο μεταφέρει μια κατάσταση, έτσι προσπαθεί να μεταφέρει μια κατάσταση, με ακρίβεια ή με λιγότερη ακρίβεια, δεν ξέρω τι. Δεν χρειάζεται ο καθένας τώρα να ανησυχεί για το εάν κάποιος στην Νορβηγία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση. Τι θέλω να πω με αυτό. Κινδυνεύουμε να φοβόμαστε και τη σκιά μας με τα τόσα πολλά δημοσιεύματα και την τόσο πολύ μεγάλη υπερπληροφόρηση. Ας εστιάσουμε λίγο στο ουσιώδες, και το ουσιώδες είναι οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη, την υποχρέωση και το δικαίωμα λόγω της επιστημονικής τους υπόστασης να τοποθετούνται για αυτά. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος έχει πει ότι δεν ξέρει κάποιο τέτοιο θέμα, κάποιο τέτοιο πρόβλημα.
Δεν προκύπτει ότι το εμβόλιο αυτό δημιουργεί κάποιο τέτοιο. Τώρα, δεν διαφωνώ ότι μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να έπαθαν αυτό που έπαθαν. Ναι, τώρα το σε τι ποσοστό είναι αυτό, είπαμε, είναι 30 περιπτώσεις στους 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς μέχρι προχθές με AstraZeneca. Είναι ένα μηδαμινό ποσοστό στατιστικά, πραγματικά μηδαμινό ποσοστό. Από όποιος θέλει μπορεί να το υπολογίσει κιόλας από αυτούς τους αριθμούς. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ας δείξουμε λίγη εμπιστοσύνη περισσότερη προς τις αρχές της χώρας μας και προς την επιστημονική κοινότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι κάτι ξέρουν. Όταν βγάζουν μια απόφαση και λένε όχι, συνεχίζεται το εμβόλιο κανονικά, συνεχίζεται το εμβόλιο κανονικά. Οι ευρωπαϊκές χώρες που κάναν προσωρινή αναστολή του AstraZeneca το τονίζουν με μεγάλα γράμματα, κεφαλαία, λένε προληπτική αναστολή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Δεν είπαν αναστολή γιατί δημιουργεί πρόβλημα. Είπαν καλού κακού, επειδή έχουμε καεί στο χυλό, όπως λέει η σοφή λαϊκή παροιμία, θα φυσήξουμε τον γιαούρτι, δηλαδή θα σταματήσουμε λίγο προσωρινά μέχρι να δούμε όλα τα δεδομένα ξανά και να τα μελετήσουμε. Δεν είπαν ότι έχει πρόβλημα το εμβόλιο. Είπαν ότι θα περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε αποτελέσματα. Αυτό. Ας μην πανικοβαλώνουμε. Εγώ απλά σέβομαι και την ανησυχία του κόσμου. Βεβαίως. Ας πράξει όπως νιώθει, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα. Την τελική ανάλυση, το ξαναλέω, το εμβόλιο είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό, δεν ισχύουν όλες αυτές οι ανοησίες που γράφονται στο διαδίκτυο ότι είναι υποχρεωτικό, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να εμβολιαστείς κτλ. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Απλά δεν ισχύουν. Και είναι και κάποια πρόσωπα φεδρά μέσα σε αυτή τη διαδικασία που προσπαθούν να στήσουν μια καριέρα, είτε δικηγόροι, είτε κάτι άλλο, είτε και κάποιοι δυστυχώς και από τον υγειονομικό χώρο προσπαθούν να αυτοδιαφημιστούν, ας πούμε, και διατυπώνουν τέτοιες παράδοξες θεωρίες ότι δίθεν είναι υποχρεωτικά και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, είναι προαιρετικός ο εμβολιασμός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο καθένας κατά συνείδηση μπορεί να κάνει ή να μην κάνει. Ο καθένας το ξέρει, ο καθένας το κρίνει. Εγώ αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι η προσωπική μου εμπειρία από τους γονείς μου που εμβολιάστηκαν και είναι δύο άνθρωποι σε προχωρημένη ηλικία, δεν είχαν το παραμικρό πρόβλημα. Το παραμικρό πρόβλημα. Mm-hmm. Σαν να μην κατάλαβαν τίποτα. Με τα εμβόλια της γρίπης έχουν περισσότερα προβλήματα εντός εισαγωγικών. Μπορεί να κοκκινήσει το χέρι τους με το εμβόλιο της γρίπης, για τέτοια προβλήματα μιλάμε, για μερικές ώρες. Με το εμβόλιο του κορονοϊού δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα. Και πάνε πολλές μέρες από όταν εμβολιάστηκαν. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να μιλήσω με τίποτα άλλο πέρα από την διαδεδομένη έτσι, εμπειρία και αυτό που υπάρχει στον κόσμο. Είναι χιλιάδες πλέον οι εμβολιασμένοι. Στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει τους εμβολιασμούς. Εγώ αυτό που κρατάω, Νίκο, ξέρεις ποιο είναι, ότι κάθε μέρα στον κύκλο μου και στον περίγυρό μου προστίθενται όλο και περισσότερος κόσμος που λέει ότι πότε θα εμβολιαστούμε, πότε θα έρθει και η σειρά μας. Εγώ αυτό κρατάω και είναι το πιο ελπιδοφόρο και αισιόδοξο που ακούω το τελευταίο διάστημα. Και εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο ελπιδοφόρο, γιατί πραγματικά βλέπω ότι το Ισραήλ, που πραγματικά αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο των εμβολιασμών, και βλέπω ότι έχουν ανοίξει τα καφέ, σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ, τα οποία μπορεί να τα βρει όπως θέλετε στο διαδίκτυο, έχουν ανοίξει οι εξωτερικοί χώροι των καφέ ανετότατα και έχουν ανοίξει και οι συναυλίες. Διότι έχει ένα τεράστιο ποσοστό εμβολιασμού η χώρα και αρχίζει σιγά σιγά να κατακτά την λεγόμενη γενική ανοσία. Αυτό που λένε ορισμένοι επιστήμονες στην ανοσία της Αγγέλης. Άλλοι το λένε γενική ανοσία. Βλέπω λοιπόν ότι όντως δίπλα μας, γιατί όλα είναι δίπλα μας στη σημερινή εποχή, μπορεί να αναζητήσεις ένα τοπικό μέσο ενημέρωση εκεί και να τα δεις μια χαρά και με φωτογραφίες και με βίντεο. Λοιπόν, δίπλα μας, όταν βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί, βεβαίως είναι πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα. Απλά πρέπει να πιέσουν και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις φαρμακοβιομηχανίες παραγωγούς των εμβολίων να παραδώσουν περισσότερα εμβόλια. Και κάτι άλλο, εγώ θα πω και μια άλλη πρόταση. Γιατί όχι, από αυτά τα υπερκέρδη, τα τερατώδη κέρδη των εταιριών, να τις υποχρεώσουν να στήσουν περισσότερα εργοστάσια παραγωγής, έτσι ώστε να αποκεντρωθεί η παραγωγή. Γιατί να μην έχουμε και ο κύριος Μπουρλά εκεί πέρα που είναι υποτίθεται και συμπατριώτης μας, έλκει την καταγωγή του και από τη Θεσσαλονίκη, γιατί να μην κάνει και ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα. Τι είναι για αυτές τις εταιρείες των δισεκατομμυρίων την ημέρα, των δισεκατομμυρίων την ημέρα, έτσι. Τι είναι για αυτές τις εταιρείες να στήσουν περισσότερα εργοστάσια. Απλά, όταν ο πολιτικός δεν επιβάλλει κανόνες, ο επιχειρηματίας θα λειτουργήσει όπως τον συμφέρει στο βωμό του κέρδους. Με γνώμονα το κέρδος. Λοιπόν, ας γίνει και μια τέτοια πίεση. Δεν είναι κακό, γιατί πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να εμβολιαστούμε. Ας γίνουν περισσότερες γραμμές παραγωγής, ας γίνουν εργοστάσια. Χρήματα υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Καλά το λες. Καθιερωμένο σύνθημα. Για αυτά τα θέματα υπάρχουν, έχεις δίκιο. Νίκο, μένουμε σε αυτά. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
που ζουν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια. Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, καλή συνέχεια στον κόσμο. Να είσαι καλά. Φίλες, φίλοι, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο να υποδεχτούμε τον συνεργάτη μας από την Πρέβεζα, τον κύριο Θοδωρή Κοροναίο. Όλοι μας θέλουμε το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο να είναι σαν καινούργιο. Στην Econ Cars αυτό ακριβώς θα πάρεις. Με συνεχείς παραλαβές αυστηρά επιλεγμένων αυτοκινήτων. Ψάχνουμε και βρίσκουμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα βενζίνης και ντίζελ. Κάθε μήνα ελέγχουμε ξενυχιστικά πάνω από 100 αυτοκίνητα. Για πραγματικά χιλιόμετρα, μηχανική κατάσταση αλλά και ιστορικό ατυχήματος. Μόνο ένα στα 20 αυτοκίνητα πλήρει όλες τις προδιαγραφές. Και θα το βρεις εδώ, στην Econ Cars. Σας παρέχουμε πλήρες σέρβις αυτοκινήτου, εγγύηση ατρακάρισης του οχήματος και έλεγχο σε δικό σας μηχανικό. Econ Cars. Λεωφόρος Γράμμου 74. Ιωάννινα. Αλλάζουμε την αγορά αυτοκινήτου και συνεχίζουμε. Στην Econ Cars θα βρεις αυτοκίνητα που μπορείς να εμπιστευτείς. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια, ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά, με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από ορεινή φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Πόσα είναι τα βασικά χρώματα? Πόσες είναι οι βασικές αποχρώσεις τους? Πόσες είναι οι τεχνικές αποτύπωσεις τους? Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα για κάθε χώρο του σπιτιού? Επειδή ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρος, πολλά τα ερωτήματα, μία η επιλογή. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Εδώ βρίσκει την απάντησή του κάθε ερώτημα, τη λύση του κάθε πρόβλημα. Η βαφή εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Η τεχνοτροπία αποπνέει φινέτσα. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Δημιουργείς, επισκευάζεις, αναπαλαιώνεις, ανακαινίζεις με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71. Τηλέφωνο 26510-21443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.χρωμοεπιλογή.gr. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Η επιλογή είναι δική σου. Thank you.
Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26 51 0 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26 83 0 22 588 και 22 852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ελπίζω και εσείς να συνεχίσετε να είστε κοντά μας μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να συνδεθούμε με την Πρέβεζα και τον καλό μας συνεργάτη, τον κύριο Κοροναίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές και σήμερα από μια άνοιξη η οποία και μπαίνει και δεν μπαίνει, όπως θα έλεγα. Εμείς πάντως έχουμε χιόνια γύρω-γύρω, πρέπει να σας πω, κύριε Θοδωρή. Πολλά χιόνια, εδώ έχουμε εμείς χιόνια γύρω-γύρω, Μπεργαντή, Λευκάδα, όλα είναι χιονισμένα από προχτές, αλλά και προβλέπεται και μια γενικότερη αστάθεια και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έλεγα ότι ο Μάρτιος πριν μας αφήσει θα μας δείξει έτσι τα δόντια του, αλλά εν πάση περιπτώσει η μέρα είναι μεγάλη. Βέβαια χιόνια και χαλάζια, ειδικά αυτή την εποχή, σε ορισμένα δέντρα μπορούν να κάνουν, σε ορισμένες καλλιέργειες μπορούν να κάνουν καταστροφές. Το χαλάζι πάντα είναι το πιο καταστροφικό φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να υπάρξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μετά του καιρού είναι τα μοναδικά τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Είμαστε τελείως αδύναμοι. Εντελώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε σιγά σιγά στα θέματά μας και να ξεκινήσουμε λίγο με τις συνδεδεμένες και τις πληρωμές. Ναι, παρότι η Έλενα έχουμε το ΟΣΔΕ να φέτος σε μια στασιμότητα και με την προοπτική της επαναπιστοποίησης τόσο των κήδων και των φορέων υποβολής των κεντρικών, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα των συνδεδεμένων πληρωμών. Και για ποιες συνδεδεμένες ουσιαστικά μιλάμε? Μιλάμε για τη συνδεδεμένη του σκληρού σίτου, για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού, τα σανοδοτικά ψυχανθή, τα τριφύλια, έτσι όπως τα ξέρουμε οι πολλοί και οι αγρότες, τα όσπρια, τα οποία είναι και αυτά στην πρώτη κατηγορία, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, τα τέφτλα, τους καρπούς με κέλυφος και τα μήλα. Εκεί έχουμε λοιπόν μια καταρχήν κατανομή των κονδυλίων, χωρίς να έχουν βγει υπουργικές αποφάσεις οι οποίες μας ορίζουν νομοθετικά το ύψος, όμως είναι περίπου γνωστό, δεν είναι γνωστά τα στρέμματα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε το τι θα πάρει κάθε στρέμμα στην καλλιέργεια. Όμως ουσιαστικά έχουν βγει τα ποσά, που είναι περίπου 25 εκατομμύρια για τα τριφύλια, περίπου 188 εκατομμύρια για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού, είναι για το 11 για το σκληρό σιτάρι, 5, 4,8 νομίζω
για τα όσπρια, τα κτηνοτροφικά ψυχρανθή 6,6 κτλ. Νομίζω ότι στα περισσότερα η συνδεδεμένη θα κυμανθεί στα περισσινά επίπεδα. Περιμένουμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με τα σανοδοτικά ψυχρανθή, τα τριφύλια δηλαδή, στα οποία έχει ανέβει το ποσό, αλλά αντίστοιχα έχουν ανέβει και τα στρέμματα. Εκεί παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο να πέφτει η ενίσχυση, αν μπορούμε να πούμε, αναστρέμα. Γιατί κάθε χρόνο δηλώνονται παραπάνω στρέμματα, παρότι και το διαθέσιμο ποσό το συνολικό είναι μεγαλύτερο, αλλά παρότι δηλώνονται παραπάνω στρέμματα και εκεί πέφτει. Πάντως το πότε θα μπουν είναι το σημαντικό. Γίνονται προσπάθειες, Έλενα, για να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις και να μπουν προς το τέλος του μηνός, γιατί ήδη έχουν καθυστερήσει οι υπουργικές αποφάσεις, οι αντίστοιχες. Πέρυσι που δεν υπήρχε το πρόβλημα με το ΟΣΔΗ, είχαν βγει περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Τώρα κοντεύουμε να βγούμε και από το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου. Δεν έχουν βγει, έχουν πάει όλα πίσω και πρέπει να γίνει ένας αγώνας δρόμου κυρίως από τον ΟΠΚΕΠΕ και με την προοπτική των νέων συνεργασιών που γίνονται με τους φορείς και με τα ΚΙΔ, που η διαδικασία πιστοποίησης εδώ θα κρατήσει και για τα ΚΙΔ και για τους φορείς, τους κεντρικούς, μέχρι 24 Μαρτίου. Θα πρέπει όμως από τον οργανισμό να γίνει ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να γίνουν αυτές οι πληρωμές. Ήδη χτες, να δώσουμε και μια είδηση, είχαμε νέα τοποθέτηση επικεφαλής, πρόεδρο δηλαδή, στον οργανισμό. Είναι ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Σομελάς, κτηνίατρος, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τεχνικά και τα διοικητικά του οργανισμού, γιατί ήταν και πρώην αντιπρόεδρος. Έχει ασχοληθεί και με το θέμα του ΟΣΔΕ πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει και με την τοποθέτηση του τρίτου κατά σειρά προέδρου θα πρέπει να επιταχυνθούν όσο το δυνατόν συντομότερο οι διαδικασίες, προκειμένου να έχουμε και άνοιγμα του ΟΣΔΕ και το συντομότερο δυνατόν πληρωμές προς τους αγρότες, οι οποίοι μπήκαμε σε μια καλλιεργητική ήδη περίοδο, Έλενα, με αυτά τα προβλήματα του καιρού που λέγαμε πριν. Όμως θα πρέπει να προμηθευτούν οι άνθρωποι τα εφόδια, τα αρχικά εφόδια, κυρίως λιπάσματα και σπόρους, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις σπορές, την προετοιμασία μάλλον για τις σπορές. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κεφάλαιο. Να πούμε εδώ πέρα ότι τα προηγούμενα χρόνια γινόταν μέσω της κάρτας του αγρότη. Προϋπόθεση για να την πάρουν από τις τράπεζες ήταν να έχει γίνει η δήλωση του ΟΣΔΕ της χρονιάς που τρέχουμε, δηλαδή του 2021. Τώρα πώς θα γίνει πώς θα γίνει η διαδικασία, αλλάζει, πώς θα βγει φέτος η κάρτα του αγρότη? Επειδή αυτό, Έλενα, είναι εξαιρετικά δύσκολο και επειδή το ΟΣΔΕ φέτος, προσωπικά και με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν το βλέπω να ανοίγει πριν τις αρχές του Απριλίου. Αναμένεται η πιστοποίηση των όλων των ήδη υπαρχουσών και των υποβολής δηλώσεων. Πιθανότατα και νέων, οι οποίοι μπορεί να πιστοποιηθούν, να βγει η υπουργική απόφαση και μετά να ανοίξει το σύστημα, που σημαίνει ότι αρχές Απριλίου το νωρίτερο. Όμως για τους φίλους αγρότες που μας ακούνε και κάνουν χρήση της κάρτας του αγρότη, εκεί να γνωρίζουν ότι γίνεται μία συνεννόηση του Υπουργείου με τις τράπεζες, ώστε να χρησιμοποιηθεί η δήλωση ώστε το 2020, ουσιαστικά για να δοθεί έτσι μια πρώτη γεύση στο πλαφόν που θα έχει η κάρτα. Να πάρουν λοιπόν την κάρτα στα χέρια τους οι αγρότες, να μπορέσουν να πάρουν τα πρώτα εφόδια, να ξεκινήσουν τις εργασίες, και αμέσως μόλις ανοίξει το σύστημα και υποβληθεί η δήλωση ΟΣΔΕ του 2021, να προσκομιστεί αυτή από τους αγρότες στις τράπεζες, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και η διαδικασία της κάρτας. Νομίζω ότι και αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη. Αν τυχόν ενεργοποιηθεί, θα το πληροφορήσουμε, θα το κάνουμε γνωστό
στους φίλους αγρότες που μας παρακολουθούν. Προς το παρόν γίνονται προσπάθειες. Αν πάει πάντως σήμερα ή αύριο μάλλον κάποιος στην τράπεζα και πει θέλω την κάρτα του αγρότη με το ΩΣΔΕ του 2020, προς το παρόν ακόμα η τράπεζα δεν είναι σε θέση να το εκδώσει. Πάντως νομίζω ότι σε καλό δρόμο είναι και στις επόμενες μέρες θα διευθετηθεί το σημαντικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα από το ΩΣΔΕ το φετινό, από εκεί έχει προκύψει. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα υπομονή μέχρι να διευθετηθεί το θέμα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το ΩΣΔΕ και το πρόγραμμα των νέων γεωργών. Εκεί, Έλενα, για το ΩΣΔΕ τα είπαμε και λίγο πριν, αναμένουμε μέχρι τις αρχές Απριλίου, είναι σε διαδικασία η πιστοποίηση. Να πούμε για το πρόγραμμα των νέων γεωργών, αν και δεν υπάρχουν νεότερα, όμως επειδή ήταν σε διαβούλευση, ήταν μέχρι τις 15 του μηνός, δεν έχει βγει ακόμα κάποια προδημοσίευση που να ξέρουμε ότι άλλαξαν κάποια πράγματα από αυτά που είχαμε πει. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε ακόμα τίποτα νεότερο στα χέρια μας, ισχύει το κείμενο της διαβούλευσης, το οποίο όμως να πω εδώ πέρα για όσους φίλους μας παρακολουθούν και γιατί, Έλενα, γνωρίζω ότι το ενδιαφέρον για την ένταξη στο πρόγραμμα των νέων γεωργών του 2021 είναι εξαιρετικά αυξημένο από τους φίλους. Έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή και σε προηγούμενη έτσι επικοινωνία για το θέμα ότι είναι πολλά τα αίτια. Είναι ότι υπάρχει η κρίση, έχουν χαθεί θέσεις εργασίας από άλλους ζωογόνους τομείς της οικονομίας, οι οποίες εύχομαι πραγματικά έτσι από καρδιάς να αποκατασταθούν πολύ γρήγορα. Ο καθένας ψάχνει, βρίσκει, αναρωτιέται, όμως να γνωρίζουν ότι πλέον το πρόγραμμα είναι με δεσμεύσεις 7ετίας, που σημαίνει ότι όποιος μπει το 2021 στην καλύτερη περίπτωση τέλη του 2021 δεν πρόκειται να βγει πριν τα τέλη του 2028, που σημαίνει το 2029 είναι μια 7ετία. Νομίζω ότι για τον πρωτογενή τομέα δεν είναι τα χρόνια πολλά, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος σε 2-3 χρόνια να κάνει τίποτα, ειδικά αν έχει μικρές γνώσεις ή αν δεν έχει δικά του μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο έτσι, βοηθητικούς εξοπλισμούς και υποστηρικτικά άλλα εργαλεία. Νομίζω ότι τα 7 χρόνια θα πρέπει κάποιος να τα σκεφτεί πολύ σοβαρά. Εξάλλου είναι και το μέγεθος της εκμετάλλευσης, Έλενα, που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι είναι σημαντικά αυξημένο. Οπότε κάποιος θα πρέπει να βρει ειδικά σε καλλιέργειες εκτατικές αρκετά μεγάλες εκτάσεις. Νομίζω ότι αυτό καθίσταται δύσκολο και με την προοπτική του Εθνικού Αποθέματος που δίνει κάθε χρόνο δικαιώματα, δηλαδή χρήματα. Οπότε γίνεται πιο δύσκολη όλη η διαδικασία και εδώ να πω ότι θα πρέπει και από την πολιτεία να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα. Mm-hmm. Αν θες να το πω και αντικίνητρα, δεν διστάζω ούτε κρύβω ποτέ τα λόγια μου, να πω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα προς τους αγρότες και ειδικά προς τους νέους αγρότες να είναι ισχυρά, να είναι πραγματικά το πριμ αξιόλογο όπως είναι το 35 έως 40.000 ευρώ το οποίο έχει προαναγγελθεί, και θα πρέπει να υπάρχουν και αντικίνητρα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν καλλιεργούν τη γη, τη διακρατούν απλώς. Αν αυτά τα αντικίνητρα θα έχουν χαρακτήρα φορολογικό, θα έχουν χαρακτήρα οποιονδήποτε άλλο, μπορεί να το συζητήσουμε, να το βρούμε. Πάντως η γη θα πρέπει να περάσει σε ανθρώπους που θα μπορέσουν να την καλλιεργούν με πιο φθηνά ενίκεια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα ενίκεια της γης είναι ακριβά, όλοι οι συντελεστές παραγωγής είναι ακριβοί και κάποιος ο οποίος σκέφτεται να μπει πραγματικά βρίσκεται σε ένα μεγάλο δίλημα. Το συζητάμε, Έλενα, εξάλλου με τον κόσμο κάθε μέρα σχεδόν πλέον, είναι σε αμφιβολία να μπω τελικά ή να μην μπω. Εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να γίνεται ένας τόσο βραχυχρόνιος αλλά και μακροχρόνιος σχεδιασμός, δηλαδή τι έχουμε σχεδιάσει για το επόμενο 1 ή 2 έτη και τι έχουμε σχεδιάσει για το επόμενο, για την επόμενη πενταετία. Αυτά θεωρώ ότι πρέπει να είναι τα πρώτα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε δουλειά πάμε να
δημιουργήσουμε εξ αρχής, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μια εικόνα και ένα, έτσι όπως λέμε εμείς, επιχειρηματικό πλάνο με τα έσοδα και τα έξοδα, ώστε να μπορέσουμε και να, έτσι, να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Βέβαια, οι αστάθμητοι παράγοντες πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν και ποτέ δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν. Mm-hmm. Ένα χαλάζιο, όπως λέγαμε στην αρχή, πάντα είναι ή ένας κίνδυνος, φυσικός κίνδυνος, πάντα θα υπάρξει, όμως δεν θα πρέπει να πάμε έτσι με γνώμονα αυτά τα οποία υπήρχαν και θα υπάρχουν. Θα πάμε με γνώμονα έναν σχεδιασμό με βάση το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι προβλέπεται για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Πάντως οι φίλοι αγρότες που μας, έτσι που μας ακούν και σήμερα, να γνωρίζουν ότι δεν έχουμε κάτι νεότερο, οτιδήποτε νεότερο υπάρξει σε επίπεδο επισήμου νομικού κειμένου της προδημοσίευσης, αλλά και κυρίως και του πίνακα των μορίων που αυτοί συγκεντρώνουν, θα τον δώσουμε απευθείας και με πίνακες και με έτσι καρτέλες, να γίνει πιο κατανοητός από τους φίλους. Να έχουν όμως όσοι σκέφτονται να μπουν στο πρόγραμμα κατά νου, να αρχίσουν ήδη να διερευνούν το ενδεχόμενο της, αν δεν έχουν δικά τους αγροτεμάχια, της ενοικίασης των αγροτεμαχίων, γιατί δίχως αυτά στην υποβολή του ΟΣΔΕ του 2021 δεν θα μπορέσει να συνταχθεί ο φάκελος για την υποβολή στο πρόγραμμα, όταν θα βγει η κανονική πρόσκληση αργότερα, που αναμένεται από αρχές μέχρι μέσα τέλη καλοκαιριού. Και αυτό, όπως μας εξηγούσατε την προηγούμενη φορά, θα είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς που θα έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι θέλουν να εισέλθουν στο επάγγελμα, γιατί δεν υπάρχουν εκτάσεις, υπάρχουν περιοχές όπως τα νησιά μας που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, αλλά και η Ήπειρος. Πραγματικά και η Ήπειρος, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν οι εκτάσεις πλέον, Έλενα, πουθενά, γιατί δεσμεύονται εκτάσεις και για χρήσεις ή κατευθύνσεις οι οποίες είναι εκτός της αγροτικής χρήσης. Δηλαδή μια μεγάλη έκταση η οποία δεσμεύεται για φωτοβολταϊκό πάρκο ή ανεμογεννήτριες ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν διαφωνώ, πρέπει να τις κάνουμε, αλλά με, έτσι όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες, με, νομίζω, με οργανωμένο χωροταξικό πλαίσιο, εκτός περιοχών Natura και εκτός της γης υψηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή, είναι πολύ απλό, αν δεσμεύσουμε την καλύτερη γη που έχουμε για παραγωγή προϊόντων, την πιο έφορη γη, με τις μεγαλύτερες έτσι παραγωγικές αποδόσεις, σε δέσμευση για δημιουργία φωτοβολταϊκών ή οποιονδήποτε άλλων μορφών ενέργειας, νομίζω ότι καταστρέφουμε συγκριτικά πλέον εκτήματα τα οποία έχουμε και δεν έχουν άλλες χώρες. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι και η πολιτεία θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στο χωροταξικό πλαίσιο, έτσι, καθορισμού των ζωνών, του που θα, έτσι θα χωροθετηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και σύμφωνα με την απόφαση που έχει πάρει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, την οποία γνωρίζω, εξάλλου ψηφίσαμε κιόλας, νομίζω ότι θα πρέπει μέχρι να βγει το χωροταξικό πλαίσιο να μην γίνονται περαιτέρω αδειοδοτήσεις, γιατί μετά θα δημιουργηθεί μια έτσι υφιστάμενη κατάσταση, την οποία θα είναι μεγάλο πολύ πρόβλημα να την, έτσι, να την αναθεωρήσουμε όταν θα κριθεί ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι φίλοι, για να το ανακεφαλαιώσουμε, που μας ακούν, αρχίσουν να διερευνούν από τώρα πού μπορούν να βρουν αγροτεμάχια, επιλέξιμα αγροτεμάχια, έτσι εδώ το, ας τονίζω πάντα τη λέξη επιλέξιμα, γιατί και με τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη, θα έχουμε και εδώ κάποια νέα δεδομένα πλέον. Και κάποιες καραμπόλες. Για πείτε μου λίγο τώρα για τους δασικούς χάρτες, είναι αναρτημένοι της Άρτας και των Ιωαννίνων μέχρι στιγμής? Πλέον, Έλενα, είναι όλοι αναρτημένοι και των τεσσάρων, ναι, και των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων και της Πρέβεζας και της Θεσπορτίας. Νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να ανατρέξουν εκεί, να δουν
τι τμήμα, αν καταρχήν κάποιο τμήμα από το αγροτεμάχιό τους έχει χαρακτηριστεί, έχει οριστεί στο χάρτη ως δασική έκταση και αν συμβαίνει αυτό, αν δεν υπάρχουν αυτές οι... αν αυτοί εκτιμούν ότι δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, είναι καλλιεργήσιμη έκταση, mm-hmm. θα πρέπει οπωσδήποτε να προβούν στην υποβολή των αντιρρήσεων, η οποία είναι 105 ημέρες μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Είναι περίπου... στα μέσα του Ιουνίου περίπου σταματάνε αυτές οι αντιρρήσεις, γίνονται ηλεκτρονικά για, για την πρώτη έτσι αυτή διαδικασία της υποβολής των αντιρρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν Έλληνα, γιατί υπάρχουν από ό,τι έχω δει προσωπικά, βέβαια το θέμα των δασικών χαρτών θα το δώσουμε και στη συνέχεια όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και προς τους φίλους που μας παρακολουθούν, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Να πω όμως εδώ ότι οι δασικοί χάρτες ήταν μια συμμόρφωση έτσι κοινοτική, η οποία πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό η χώρα μας. Ήδη από το 17 είχαν ξεκινήσει, σταματήσανε με κάποια προβλήματα που είχαν τότε. Νομίζω από το ίδιο σημείο επανεκκινούνται πάλι σήμερα με όλα τα προβλήματα που είχαν τότε. Νομίζω λίγα λύθηκαν, αλλά δυστυχώς πάντα στη χώρα μας αν δεν ξεκινήσει κάτι, Έλενα, δεν πρόκειται να λυθεί και το πρόβλημα. Δηλαδή δεν λύνονται ποτέ τα προβλήματα επί χάρτου, δηλαδή χωρίς να γίνει μια πραγματική κατάσταση. Πλέον υπάρχουν οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες, μπορεί ο καθένας να κάνει την αντίρρησή του. Αν είναι πρόδειλος σφάλμα, είναι μια κατηγορία που είναι κάποιο πιο, ας πούμε, γραφειοκρατικό κομμάτι, ίσως κάτι να μην έχουν. Καλά, δεν το λέω. Είναι γραφειοκρατικό το κομμάτι, νομίζω αυτό, και κυρίως κάτι δεν έχουν δηλώσει σωστά. Κάποιο έγγραφο μπορεί να λείπει, κάτι μπορεί να. Το πρόδειλο σφάλμα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι, με ένα ελαφρού, έτσι, αν μπορώ να το πω, χαμηλής βαρύτητας σφάλμα, είτε σε κάποιο έτσι. Όριο ενός αγροτεμαχίου, το οποίο εμπίπτει σε μια δασική ενότητα, εκεί κάτι μπορεί να. Βέβαια, αν έχουμε επικάλυψη ή δασικό χαρακτήρα σε πολύ μεγάλο τμήμα του αγροτεμαχίου, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβληθεί η αντίρρηση. Και τι σημαίνει να υποβληθεί η αντίρρηση? Είναι σε αυτό το στάδιο ένα σκαρύφημα του χωραβιού, έτσι, αν μπορεί κάποιος να το πάρει από το σύστημα του ΟΣΔΑ, από το σύστημα του κτηματολογίου, από οτιδήποτε, ή από γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω τοπογραφικού, και οπωσδήποτε να πληρωθεί το τέλος της αντίρρησης, το οποίο, Έλενα, δυστυχώς εδώ πέρα πάει ανάλογα με την έκταση που έχουμε να υποβάλουμε την αντίρρησή μας. Δηλαδή, σε ορισμένα αγροτεμάχια, όσο πιο μεγάλο είναι το αγροτεμάχιο, τόσο πιο υψηλό μάλλον είναι και το τέλος της αντίρρησης. Να δώσω έτσι μια... να ξέρουν οι φίλοι που μας ακούν, από 1 έως 5 στρέμματα είναι 90 ευρώ, από 5 έως 10 στρέμματα είναι 180 ευρώ, από 10 στρέμματα έως 20 είναι 350 ευρώ, από 20 έως 100 στρέμματα είναι 700 ευρώ, από 100 έως 300 στρέμματα είναι 1400 ευρώ και από 300 στρέμματα και πάνω είναι 3.300 ευρώ. Το κόστος λοιπόν δεν είναι μικρό, και αυτό ας σημειώσουν όσοι μας ακούν ότι είναι ένα αγροτεμάχιο. Αν κάποιος δηλαδή πρέπει να υποβάλει αντίρρηση σε 10 αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του, τα οποία είναι δασικά, θα πληρώσει 10 φορές το αντίστοιχο παράβολο, έτσι όπως ορίζεται. Δεν είναι λίγα λοιπόν τα χρήματα, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία και για την λήψη των επιδοτήσεων, αλλά κυρίως, Έλενα, για το χαρακτήρα. Δηλαδή, αν ο χαρακτήρας δεν είναι αυτός που αποτυπώνεται σήμερα στο χάρτη, θεωρώ ότι αργότερα υπάρχει ο χρόνος, αν υποβληθεί λοιπόν η αντίρρηση, υπάρχει ο χρόνος παράστασης ή επεξήγησης με ορθοφωτοχάρτη, με άλλα εργαλεία τα οποία υπάρχουν σήμερα, δηλαδή να εξηγήσουμε στο δασαρχείο ότι, ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο εμφανίζεις ως δασικό και στηρίζεσαι στο χάρτη του 45 πλέον δεν είναι, έχει αυτό το χαρακτήρα, από τότε είναι φυτεμένο αυτό, με προοπτική να το κερδίσει αυτός που το κατέχει και το καλλιεργεί πραγματικά. Γιατί
τι είναι ο δασικός χαρακτήρας. Καταρχήν, δεν έχει να κάνει με την ιδιοκτησία. Έχει να κάνει μόνο με το χαρακτηρισμό. Και ως δασικό πιθανώς θα μας εμποδίζει από αρκετές χρήσεις στο μέλλον. Αν χαρακτηριστεί λοιπόν δασικό, δεν αμφισβητείται η ιδιοκτησία μας. Δηλαδή, δικό μας ήταν, δικό μας θα είναι πάλι. Απλά μόνο δεν μπορούμε να το ξεπουλήσουμε. Ναι, πραγματικά αυτό, Έλενα. Όταν θα ακυρωθούν, όπως λέμε πλέον, οι δασικοί χάρτες και αυτό έχει χαρακτήρα ΔΔ, δηλαδή δασικής έκτασης, τότε πλέον δεν θα μπορούμε εμείς να το αξιοποιήσουμε ή να το καλλιεργήσουμε ή οτιδήποτε να το δηλώσουμε να είναι επιλέξιμο για καλλιεργήσιμη γη. Αυτά όλα θα τα δούμε όμως στην πορεία. Όσοι μας ακούν να σε ανατρέξουν... Όχι και άμεσα, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά έτσι ας έχουν γνώση ότι είναι πλέον αναρτημένοι όλοι οι χάρτες. Στο ίκτυμα το λόγιο το βρίσκουμε αυτό, κύριε Κορονέ. Στο ίκτυμα το λόγιο. Στο ίκτυμα. Γιατί στην αποκεντρωμένη έχουν ανέβει μόνο οι δασικοί χάρτες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Άρτας. Και Κοζάνης και Καστοριάς, όχι των υπόλοιπων περιοχών. Ναι, όχι. Αν μπούμε μέσα στους δασικούς χάρτες αυτή τη στιγμή, mm-hmm. Στο κεντρικό του κτηματολογίου η εφαρμογή. Μάλιστα. Το κτηματολόγιο λοιπόν. Εκεί. Μπράβο, ναι. Εκεί ακριβώς είναι αναρτημένοι οι δασικοί χάρτες και με κάποιο σημείο το οποίο θα μπορούμε να έχουμε έτσι συνταγμένες του σημείου, μπορούμε να δούμε το αγροτεμάχιό μας και τι ακριβώς και πόσο, τι τμήμα μάλλον αν καλύπτεται ή αλληλοκαλύπτεται ή όλο, τι τμήμα τέμνεται με το δασικό τμήμα που είναι στον αναρτημένο χάρτη προκειμένου να υποβάλουμε την αντίρρησή μας ή την αίτησή μας για το πρόδειλο σφάλμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πάντως και θα πρέπει ήδη όπου αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει, να έχει πρόβλημα ο ίδιος να μπει και να δει. Να ρωτήσω, με συγχωρείτε, κάτι, γιατί ρωτάνε φίλοι τηλεθεατές. Θα πρέπει να ψαχτούν και μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα ορεινά χωριά, οι ορεινές περιοχές. Έλενα, και οι ορεινές περιοχές και παλιά αγροτεμάχια τα οποία ήταν καλλιεργήσιμα και μετά δασώθηκαν, αλλά και πολλές περιοχές οι οποίες είναι παραλιακές και εμφαίνονται ως δασικές. Δηλαδή είναι... όλοι οι νομοί έχουν πολύ μεγάλα τμήματα μέσα στους δασικούς χάρτες. Μάλιστα. Ξεκάθαρα είναι μόνο οι αναδασμοί, οι οικισμοί, εκεί είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Οπουδήποτε αλλού μπορεί να υπάρχει έτσι δασικός χαρακτήρας και αν δεν μπει κάποιος μέσα στο χάρτη, στην εφαρμογή των δασικών χαρτών να δει... Ναι, δεν μπορεί να είναι ποτέ σίγουρος. Και στα ορεινά πραγματικά έχουν ληφθεί στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή φανήκανε ως ότι αυτές οι εκτάσεις ότι έχουν δασωθεί. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι περισσότερες ή είχαν καλλιεργήσιμο χαρακτήρα. Πλέον εγκαταλείφθηκαν κάποιο χρονικό σημείο, Έλενα, επειδή ο κόσμος, οι κοινωνίες είναι ένα δυναμικό κομμάτι. Κάποιο κομμάτι έφυγε από την Ήπεθρο τη δεκαετία του 80, του 70, πήγε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το κομμάτι το οποίο ήταν και είχε χαρακτήρα καλλιεργήσιμης γης θα πρέπει, επειδή έχει δασωθεί ας πούμε τώρα, να χάσει το χαρακτήρα του. Νομίζω ότι όπως και το αντίθετο, δηλαδή δεν θα πρέπει ό,τι ήταν δάσος να εμφανίζεται ως καλλιεργήσιμη έκταση. Νομίζω ότι η τελική κύρωση των δασικών χαρτών και η εξέταση, όπως λέμε, των αντιρρήσεων θα πρέπει να φέρει σε μια ισορροπία αυτά τα δύο επίπεδα, γιατί διαφορετικά θα μιλάμε για πραγματικά αδικίες που θα έχουν γίνει και δυστυχώς έτσι ας πούμε επιτροπή η έκφραση στη χώρα μας όταν ακούμε για αδικίες να καταλαβαίνουμε ότι αδικείται ο ασθενέστερος. Σωστό, πολύ σωστό. Μάλιστα, οπότε μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την ερχόμενη Τετάρτη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους στην Πρέβεζα. Είναι πολλοί που μας παρακολουθούν και γενικότερα σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας.
Πάμε σε πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται μετά από αρκετές μέρες ο Γιώργος Μέγας μαζί μας. Μας έχει ετοιμάσει ωραία θεματάκια για να μας κάνει ένα μικρό ταξίδι στον κόσμο και στα περίεργα του κόσμου τούτου. Ένα γιαούρτι με παράδοση έρχεται στο τραπέζι σας. Νέο παραδοσιακό γιαούρτι Δοδόνη, πρόβιο και κατσικίσιο από 100% ελληνικό γάλα με την αυθεντική αγαπημένη γεύση. Απολαύστε το! Πριν λίγα χρόνια, αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής στον τόπο που μεγάλωσα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου πιστεύουμε πως η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη της τοπικής οικονομίας και την υποστηρίζουμε με ευελιξία και αμεσότητα. Σήμερα έχω δίπλα μου τη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, τον καλύτερο συνεργάτη, για να πάμε μαζί τη Μυρτάλη στο επόμενο βήμα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε Επιρώτες. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας καλύτερα από όλους. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Είμαστε η τράπεζα που σας ακούει και σας καταλαβαίνει. Είμαστε η τράπεζα του τόπου μας. Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Zagori Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagori. Το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains, διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains, τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνδεθούμε όμως με τον Γιώργο Μέγα, όπως σας είπα. Επανήλθε. Και ξεκινάμε με κάποια έτσι λογάκια που θα μας πεις για τη Σαρακοστή. Προχθές, Σαρακοστή, μπήκαμε στην... Ουσιαστικά δεν είναι 40 μέρες, Γιώργο, είναι 48 ημέρες για την ακρίβεια. 49. 49 ημέρες μέχρι το Άγιο Πάσχα. Ναι, μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Mm-hmm. Λοιπόν, Έλενα, και καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Εύχομαι καλή Σαρακοστή.
Ναι, βέβαια, μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, μια κοπιαστική πνευματική πορεία προς την Ανάσταση. Mm-hmm. Το κοπιαστική βέβαια το βάζουμε μέσα σε αναλυτικά. Πριν συνεχίσουμε να πούμε τα περίεργά μας, θα ήθελα να κάνουμε, όπως είχαμε πει, μία μικρή αναφορά λίγο στη Σαρακοστή, έτσι ώστε να μάθουν όλοι οι φίλοι μας, οι φίλες και οι φίλοι μας, τι περίπου γίνεται με πάρα πολύ λίγα λόγια τη Μεγάλη Σαρακοστή, κυρίως στην Εκκλησία, αλλά και στην πνευματική προετοιμασία μας στον καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, από την Καθαρά Δευτέρα έως και την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου αρχίζει η περίοδος της Σαρακοστής. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια χριστιανική περίοδος νηστείας και έχει διάρκεια συνολικά 40 ημέρες. Στις πρώτες φωτογραφίες που θα μας πει ο Σωτήρης θα το κοιτάξουμε. Λοιπόν, αποτελεί την αρχαιότερη από τις μεγάλες θυσίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα. Αρχική ονομαστία Έλενα της Μεγάλης Σαρακοστής ήταν η Τεσσαρακοστή, όπου σήμαινε την 40η ημέρα πριν του Πάσχα. Αργότερα όμως δόθηκε το όνομά της σε όλη τη διάρκεια της νηστείας των 40 ημερών πριν το Πάσχα. Η Σαρακοστή αποτελεί την περίοδο προετοιμασίας των χριστιανών για τη γιορτή της Ανάστασης, όπως ξέρουμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τελείται από την Εκκλησία μας η προηγιασμένη Θεία Ακολουθία. Σε αυτήν οι πιστοί λαμβάνουν Θεία Κοινωνία, η οποία έχει προηγιαστεί ο άρτος, δηλαδή ο αμνός, την προηγούμενη Κυριακή. Τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η Κυριακή των Βαΐων, έτσι. Από Καθαρά Δευτέρα έως την Κυριακή των Βαΐων. Αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στη θρησκευτική είσοδο του κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής γίνεται σε ανάμνηση της 40ήμερης νηστείας του Χριστού στην έρημο. Άρα εμείς νηστεύουμε. Γιατί νίστεψε και ο Χριστός. Στην ουσία κάνουμε ό,τι έκανε λίγο πριν οδηγηθεί στο σταυρικό μαρτύριο. Όλη την περίοδο από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κανενός ζωικού προϊόντος. Εξαίρεση αποτελεί η μέρα του Ευαγγελισμού, την ερχόμενη Πέμπτη. Και η Κυριακή των Βαΐων. Ακριβώς. Είναι οι δύο φορές που μπορούμε να καταναλώσουμε το ψάρι. Ακριβώς. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή νηστεύουμε απαραίτητα από το λάδι. Συνήθως αυτή η μεγάλη νηστεία νηστεύουμε γενικά χωρίς λάδι, αλλά εντάξει, δεν γίνεται και πολύ εύκολο αυτό. Άρα καλύτερο είναι θα ήταν Τετάρτη και Παρασκευή να νηστεύουμε και λίγο λάδι. Λοιπόν, αναφορικά και πολύ γρήγορα οι σημαντικότερες εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η Κυριακή των Νηστιών, όπου μας πέρασε προχτές. Όπου έρχεται, συγγνώμη, μεθαύριο η Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου γιορτάζουμε την Αναστολή των εικόνων στο 843 μετά Χριστόν. Δεύτερη Κυριακή των Νηστιών είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τρίτη Κυριακή των Νηστιών είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Η τέταρτη είναι στην μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Κλίμακος, της Μετάνοιας και του Μεγάλου Κήρυκα της Νηστείας. Πέμπτη Κυριακή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία μέχρι τα 40 της χρόνια ακολούθησε έγκλητο βίο, στη συνέχεια όμως γνώρισε τον χριστιανισμό και ασκήτευσε μακριά από την κοσμική ζωή. Να πούμε ότι όλες αυτές οι Κυριακές έχουν να κάνουν με παραδείγματα Αγίων, όπως αναφέραμε, οι οποίοι έχουν μεταβεί από την αμαρτία, σε εισαγωγικά, έτσι, στην τέλεια οδό. Από, και γι' αυτό, από τα κοσμικά δηλαδή στη θέωση. Ακριβώς. Ωραία. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας, σύμφωνα με τις Οικουμενικές Συνόδου, έχει αποφασίσει ότι αυτές οι συγκεκριμένες πρέπει να εορτάζουμε. Δηλαδή είναι κινητές εορτές, γιατί είναι κινητό και το Πάσχα. Άρα γι' αυτό γιορτάζουμε και τις συγκεκριμένες. Όπως παραδείγματος χάρη να αναφέρω πάρα πολύ γρήγορα, η Τρίτη Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως μας θυμίζει ότι είναι, δηλαδή, προβάλλει την προσκύνηση του Τίμιου Σταυρού, αλλά προς την ενδυνάμωση της σωματικής και ψυχικής αδυναμίας των χριστιανών. Δηλαδή, ο Σταυρός μας δίνει δύναμη. Μετά η Πέμπτη μας μιλάει για την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία 40 χρόνια ήταν πόρνη. Βασικά 30, δηλαδή από τα 10 ετών ξεκίνησε να ήταν πόρνη και έπειτα παράτησε τα πάντα, την κοσμική ζωή και ασκήτευσε και έγινε από τις μεγαλύτερες Αγίες της Εκκλησίας. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι το μεγάλο απόδειπνο
είναι μια ακολουθία η οποία διαβάζεται κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Λέγεται απόδειμνο διότι είναι ακολουθία που γίνεται κανονικά μετά το δείπνο, δηλαδή η βραδινή μας προσευχή του χριστιανού θα λέγαμε. Mm-hmm. Διακρίνεται το μικρό απόδειπνο από την έκτασή του. Το μικρό απόδειπνο τελείται τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος και εκτός νηστείων. Το μεγάλο γίνεται συγκεκριμένα τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και να πούμε και ότι η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων που αναφέραμε πιο πριν γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής. Δηλαδή τελείται η Θεία Λειτουργία όπου έχουν προηγιαστεί το σώμα του Χριστού. Να το κάνω λίγο πιο λιανά. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, λόγω πένθυμης περίοδου, απαγορεύεται να γίνονται θείες λειτουργίες. Έτσι η Εκκλησία μας από την αρχή των Οικουμενικών Συνόδων αποφάσισε να γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προηγιασμένη ακολουθία, δηλαδή να έχουν προηγιαστεί ήδη το σώμα του Χριστού από την Κυριακή, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να κοινωνεί ενδιάμεσα και αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Τα αναλυτικότερα θα τα πούμε κοντά στο Πάσχα. Όσο θα πηγαίνουμε θα μας λες και τέτοια... Βεβαιότητα. Τώρα στα θέματα μας εμείς και πάμε στα περίεργα του κόσμου μας. Για πάμε. Και θα πάμε στη Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη, μάλιστα. Βεβαίως. Αν και νομίζω η σύνδεσή μου με βγάζει ασπρόμαυρο, εμείς θα πάμε στα πολύχρωμα. Για πάμε, για να δούμε τι μας λοιπόν, έχεις... Λοιπόν, τα πολύχρωμα ταξί της Παλδόνγκ. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, αναλυτικότερα, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο που τα ταξί είναι συνήθως κίτρινα μαύρα, στην Παγκόγκ κυκλοφορούν σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων. Υπάρχουν ταξί ροζ πορτοκαλί, μοβ πράσινα κίτρινα, αλλά και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς. Και ενώ το χρώμα των ταξί σε άλλες χώρες δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο, για τα ταξί της Παγκόγκ αποτελεί μια επαγγελματική κωδικοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Το ενιαίο χρώμα αφορά στα εταιρικά ταξί, ενώ τα δίχρωμα είναι ιδιωτικά αυτοκίνητα. Πέρα από τις επεξηγήσεις των χρωμάτων όμως, το εντυπωσιακό του θέματος είναι η εικόνα στους δρόμους, καθώς τα χρωματιστά ταξί εντυπωσιάζουν με την εμφάνισή τους και δίνουν πολύ περισσότερο χρώμα στους δρόμους της πόλης. Μακάρι να το είχαμε και αυτό εμείς. Οι συνδυασμοί χρωμάτων στα αυτοκίνητα που θα συναντήσει ο επισκέπτης είναι άπειροι, ενώ η εικόνα στους δρόμους συμπληρώνεται και από τα μέσα μεταφοράς λεωφορεία όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, που είναι και αυτά χρωματιστά. Το χρώμα δεν υπολείπεται στους δρόμους της Μπαγκόν, το αντίθετο μάλιστα περισσεύει. Τι ωραία. Όμορφα, ωραία χρώματα. Να σου πω κάτι, σου φτιάχνουν και τη διάθεση, βγαίνεις στους δρόμους και ακόμη και αν έχει κίνηση εκεί που ίσως εδώ αγανακτισμένος, ναι. Σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μάλιστα. Βέβαια, να κάνω μια παρενθυσούλα πάρα πολύ μικρή. Έλενα, το λέω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου. Εάν έχεις μια μέρα γεμάτη και έχεις και νεύρα, όχι τα χρώματα δεν σε σώνουν, αλλά τίποτα. Τίποτα. Θα μείνουμε στα χρώματα, Έλενα. Και θα πάμε και στο χιόνι που έγινε ροζ. Αυτό το θέμα το ξέρω. Και είναι και επίκαιρο γιατί έριξε το χιονάκι το εδώ γύρω-γύρω. Εμάς βέβαια είναι λευκό. Σαν πούπουλο, καμία σχέση με αυτό που ρίχνει στις Άλπες. Τι γίνεται εκεί και γίνεται ροζ το χιόνι? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Για πάμε να δούμε. Να δούμε λοιπόν, και το χιόνι στις Άλπες έγινε ροζ. Το χιόνι στις Αλικές Άλπες έγινε ροζ λόγω μιας άλγης που απορροφώ το φως του ηλίου. Οι άλγες είναι φύκια που αναπτύσσονται σε αποικίες σε υδάτινο περιβάλλον. Υπό κανονικές συνθήκες, Έλενα, ο πάγος αντανακλά περισσότερο από το 80% της ακτινοβολίας του ηλίου πίσω στην ατμόσφαιρα λόγω της ηλεκτρικής σόψης. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι τα φύκια που είναι αυλαβή κάνουν το χιόνι πιο σκοτεινό λόγω της ροζ απόχρωσης, με αποτέλεσμα να απορροφά περισσότερο φως. Αυτό λιώνει το χιόνι γρηγορότερα από το συνηθισμένο ρυθμό, μια διαδικασία που επιδεινώνει τις επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών. Καθώς ο πάγος λιώνει πιο γρήγορα, Έλενα, δίνει περισσότερο χώρο στα φύκια να αναπτυχθούν εκτείνοντας το φαινόμενο, δίνοντας μέχρι και κόκκινο χρώμα σε κάποιες περιπτώσεις.
Η άλγη δεν είναι επικίνδυνη, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της άνοιξης, σε αυτή δηλαδή την περίοδο που ζούμε, και του καλοκαιριού στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη θα λέγαμε, αλλά και στους πόλους. Ότι σκουραίνει το χιόνι, το κάνει να λιώνει πιο γρήγορα, επειδή επιτυγχάνει την απορρόφηση της ακτινοβολίας, τόνισε σε μία διάλεξη ο Μπάτζιο Ντιμάιο, ερευνητής στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας. Μάλιστα. Έτσι γίνει το κόκκινο. Άρα, περίεργα όντως της φύσεως αυτή τη στιγμή. Και θα μας πεις ένα άλλο. Θα μείνουμε στο ροζ. Ξέρεις από ποια χρώματα, από ποιες μίξεις χρωμάτων βγαίνει το ροζ? Εγώ θεωρώ από το άσπρο και από το κόκκινο. Μπράβο, πολύ σωστά. Και καμιά φορά, αν θέλουμε να το κάνουμε έτσι και πιο έντονο, μπορεί να ρίξουμε και λίγο μπλε, λίγο μοβ, δηλαδή να το κάνουμε, να του δώσουμε έτσι και άλλους χρωματισμούς. Υπάρχουν πολλά στην παλέτα, πολλά χρώματα του ροζ, πολλές αποχρώσεις του ροζ. Και είναι αλήθεια, νομίζω των κοριτσιών από τα αγαπημένα χρώματα, είναι ωραίο χρώμα. Θα μας πας τώρα από τις Άλπεις και τα βουνά και το χιόνι, θα μας πας στην Ινδία και σε μία λίμνη. Ναι, αλλά θα μείνουμε στα χρώματα τα ίδια. Έτσι, 50.000 χρόνια έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει αυτή η λίμνη. Τι της συνέβη όμως και μέσα σε μία μέρα έγινε ροζ? Έγινε ροζ μέσα σε μία μέρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έγινε στην Ινδία. Μυστήριο με λίμνη 50.000 χρόνων στην Ινδία, όπου έγινε ροζ μέσα σε μία ημέρα. Πώς το καλό συνέβη αυτό? Είναι το ερώτημα στα χείλη όσων συζητούν αυτές τις μέρες που μιλάμε, Έλενα, τη νέα απόχρωση της λίμνης Λόναρ, της πολιτείας Μαχαράτσα στην Ινδία. Και είναι πολλοί, όχι μόνο κάτοικοι, αλλά και επιστήμονες. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αλλαγή πιθανότητα οφείλεται είτε στην αυξημένη αλατότητα στο νερό, στην παρουσία φυκιών ή στο συνδυασμό και των δύο. Πάλι τα φύκια, είδες, πάλι τα φύκια. Ακριβώς. Όπως είχε συμβεί σε τμήματα της λίμνης Greysalt στην Γουότα των Ηνωμένων Πολιτειών ή της λίμνης Χίλιερ στην Αυστραλία. Εδώ στην οθόνη μας βλέπουμε πώς ήταν και πώς έγινε. Πω πω, φοβερό. Λοιπόν, ο Καράτ, τοπικός γεωλόγος, λέει ότι το φαινόμενο αυτό έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν ήταν τόσο εμφανές. Να σε ρωτήσω κάτι. Το χρώμα της λίμνης, ξέρουμε αν έχει επανέλθει ή έχει παραμείνει έτσι ροζ? Δεν έχει επανέλθει, είναι ακόμα ροζ. Ενώ όπως ο κύριος Γκάτζαναν Ρακάτ, ο τοπικός γεωλόγος, έχει πει ότι έχει ξανασυμβεί, αλλά είχε εξαφανιστεί πάλι με έναν περίεργο τρόπο. Αυτή τη στιγμή όμως παραμένει, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, κόκκινη. Να πούμε ότι ο Καράτ είπε επίσης ότι οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο να προκάλεσε την αλλαγή του χρώματος εκτός από την παρουσία, φυκιών, και ένα ιδιαίτερο συστατικό, το οποίο υπάρχει σε ένα φυτό συγκεκριμένα πολύ κοντά στην λίμνη. Τα δείγματα αποστέλλονται σε πολλά εργαστήρια, είπε, και αφού τα μελετήσουν θα είμαστε σε θέση να πούμε οριστικά γιατί το νερό της λίμνης έχει γίνει ροζ. Άρα ούτε αυτοί ξέρουν, Έλενα. Μάλιστα. Άρα μπορεί να προέρχεται η μεταβολή του χρώματος και σε κάποιο φυτό που υπάρχει γύρω-γύρω. Ακριβώς, και να κάνει αντίδραση με το νερό, δηλαδή να πέφτει γύρι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Κάποιο χρώμα. Αλλά είναι πολύ πολύ έντονο, βρε Γιώργο μου, δεν ξέρω τι να πω. Γύρω-γύρω υπάρχουν πάρα πολλά φυτά. Αλλά εμείς να ξέρουμε εδώ, δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι επιστήμονες που το εξετάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλά φυτά, αλλά η φωτογραφία, η θέα της λίμνης είναι υπέροχη. Παρόλο όμως αυτή είναι ταυτοχρόνως ανησυχητική. Αυτό, να μην κάνει ζημιά στο οικοσύστημα της λίμνης, αυτό είναι το άσχημο. Έλενα, δυστυχώς, ευτυχώς, όχι ευτυχώς, δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολύ παράξενα νέα. Οφείλω να ομολογήσω ότι η ενότητά μας, που κάνουμε Τετάρτες και Παρασκευές, έχει πάρα πολλά θέματα που πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω. Δηλαδή, τόσο πολλά περίεργα, ζούμε σε κάποιες περίεργες εποχές, θα λέγαμε. Σωστά. Πρώτο περίεργο, ο κορονοϊός μας. Σωστά. Σε λίγα χρόνια ίσως μιλάμε και για τον κορονοϊό, έτσι όπως μιλάμε για αυτά τα περίεργα τώρα. Μακάρι να φύγει σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες πάλι.
Βέβαια, εύχομαι ένα καλό απόγευμα και όμορφο. Και με θετική ενέργεια συνεχίζουμε στην καθημερινότητά μας. Διότι η ρουτίνα μπορεί να είναι βαρετή, αλλά εμείς θα την κάνουμε εντελώς διαφορετική. Συμφωνώ απόλυτα. Να είσαι καλά, εμείς αλλάζουμε. Χαίρετε σε όλους. Τη διάθεσή μας. Πάμε να κλείσουμε και με αθλητική ενημέρωση. Ο Πέτρος Σούλης βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έτσι, για ένα σχόλιο, να δούμε τι έχουμε σήμερα, αν υπάρχουν νεότερα. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Πέτρο. Ακούτε. Μάλλον βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο με όχι πολύ καλή σύνδεση, δεν ξέρω. Για ξεκίνα να μας λες και ελπίζω να μετακινηθώ. Ωραία, τώρα νομίζω σε ακούμε. Ωραία. Καλησπέρα να πούμε ξανά στους φίλους τηλεθεατές του Ηπείρου στη Βιέννα. Έλενα, με τον Πάζ να κινείται σε ρυθμούς και να προετοιμάζεται για το μάτς του Σαββάτου με αντίπαλο τον Ατρόμητο για την έναρξη των αγώνων play-out και με στόχο φυσικά να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στην τελική κατάταξη του γκρουπ υποβασμού. Οι απουσίες είναι γνωστές, του Οικονομόπουλου και του Σιόντι, που απουσιάζουν και από τις προπονήσεις λόγω τραυματισμών, με τον πρώτο να κερδίζει έτσι περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί πρώτος στα ερχόμενα μάτς. Σήμερα όσοι τον ΠΑΣ σχολιάζουν την κλήρωση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, μέσα από τον κύριο Χριστοβασίλη, που στη συνέντευξή του τόνισε ότι οι πιθανότητες πρόκρισης είναι 50-50 και ο Χρήστος Ελευθεριάδης ότι ναι, μεν σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον φοβόμαστε, και γιατί να τον φοβηθεί άλλωστε από τη στιγμή που έχει αποδείξει ότι και στο πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι. Εδώ στα Ιωάννινα το μάτς είχε λήξει ισόπαλο και στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης σε μια πολύ καλή εμφάνιση ιτήθηκε από διαιτητικό σφάλμα στο φινάλι του μάτς. Αυτό που αξίζει να πούμε, Έλενα, ως σχόλιο και για το μάτς της Τρίπολης που είδαμε τον Πάς να φεύγει με το 0-1 από την πόλη της Αρκαδίας, είναι ότι πλέον έχουμε στα χέρια μας και τις συμμετοχές των ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα, με τον Παμλίδη και τον Πίρισμαν να είναι αναντικατάστατοι. Μάλιστα, ο Γιώργος Παμλίδης έπαιξε και στα 26 παιχνίδια, έστω και αν σε ένα χρειάστηκε να περάσει ως αλλαγή, ενώ ο Πίρισμαν αγωνίστηκε σε 25 από τα 26 παιχνίδια, και το ένα μάτς που έχασε, το έχασε λόγω συμπλήρωσης καρτών. Και μάλιστα ο Βέλγος Μπακ έχει αγωνιστεί και σε 24, παρακαλώ, 90 λεπτά. Είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα των παιχτών της Super League που έχουν τα περισσότερα λεπτά. Αξίζει εδώ σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΣ και ο Απόλλωνος Σμύρνης, Έλενα, είναι οι ομάδες με το μικρότερο ρόστερ στην κατηγορία. Στα 25 άτομα είναι το ρόστερ τους, με τον ΠΑΣ να έχει χρησιμοποιήσει μάλιστα 22 από τους 25 βασικούς. Και με την ΑΕΛ και την Λαμία να είναι οι ομάδες που έχουν τους περισσότερους παίχτες που έχουν χρησιμοποιήσει, με τον αριθμό να φτάνει τους 39, παρακαλώ. Δηλαδή, για κάποιον που γνωρίζει από ρόστερ, είναι σαν να έχει μια ομάδα δύο ρόστερ με τις μεταγραφές τόσο του καλοκαιριού όσο και του Ιανουαρίου που έχουν χρησιμοποιηθεί οι ποδοσφαιριστές. Και ο νεαρός, ο Λιάσος, του ΠΑΣ Γιάννινα, είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει μπει περισσότερες φορές ως αλλαγή στις αναμετρήσεις, 14 τον αριθμό. Μάλιστα. Πάντως, για Λαμία και Λάρισα, ακόμη και αν είχαν τόσες πολλές επιλογές και, και πλουραλισμό επιλογών το τεχνικό τους team, στον τόπο τα βιολιά, θα πω εγώ. Πολύ βασικά που πας, σίγουρα θα αποτελούσε σε περίπτωση που δεν ήταν μια καλή χρονιά αυτή, θα αποτελούσε και μια σοβαρή δικαιολογία να μας πει ο κύριος Βασίλης ότι η ομάδα, ξέρετε κάτι, δεν είναι πολύ ρόστερ, δεν είχε μεγάλο ρόστερ και έλειπε ποιότητα. Εδώ όμως τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Ναι, μεν έχουμε μικρό ρόστερ, αλλά υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα στο ρόστερ. Και αυτό είναι κάτι που το έχει αντιληφθεί και ο κύριος Γιαννίκης, που διανύει τη δεύτερη σεζόν στην ομάδα και έχει εμπιστευτεί όλους τους ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή δεν έχει αφήσει κάποιον παρακονισμένο, όλοι παίρνουν τις ευκαιρίες τους και αναλόγως με το αν και κατά πόσο θα τις εκμεταλλευτούν, ανταμείβονται με τις επόμενες εμφανίσεις τους.
Και μια και είπα και για τον Γιαννίκη, ξέρεις, από σήμερα, μια και η ομάδα μπαίνει χαλαρή στην διαδικασία των play-out, γίνεται πολλής λόγος για την παραμονή όχι του Γιαννίκη. Σε αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι ο Γιαννίκης εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων είναι μόνος. Η οικογένειά του βρίσκεται στη Γερμανία. Και έτσι ο άνθρωπος ξεκλέβει κάποια διήμερα για να πάει να τους επισκεφτεί και να γυρίσει πίσω για να ξαναμπεί και αυτός σε προετοιμασία αγώνα. Επομένως, και αυτό θα αποτελέσει ένα κριτήριο για την τελική του επιλογή. Σίγουρα ο πρώτος στόχος του Τρικαλινού Τεχνικού είναι να βρεθεί σε κάποια ομάδα της Γερμανίας. Είτε αυτή είναι στην Bundesliga 2 ή ακόμη καλύτερα και για τον ίδιο, γιατί όχι να πάει στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας. Πιστεύω όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγε όχι, μιας και έχουν ακουστεί και ότι μπορεί μάλλον να υπάρχει ενδιαφέρον από δύο από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες που λέμε εδώ της χώρας μας. Για να δούμε. Νομίζω ότι το μεγάλο δέλεαρ θα είναι το συμβόλαιο, Πέτρο. Οπότε εκεί θα τα ζυγίσει ο κύριος Γιαννίκης και θα δούμε στο τέλος τι απόφαση θα πάρει. Πάντως νομίζω ότι ο Παζιάννενα και η ΠΑΕ θα πρέπει να αρχίσουν σοβαρά να ψάχνουν και για προπονητή, με συγχωρείς, αλλά και για παίχτες για να ενισχύσουν το μικρό, όπως μας έλεγες νωρίτερα, ωστόσο ποιοτικό ρόστερ. Ευχής όλων, φυσικά ο κύριος Γιαννίκης να παραμείνει στην ομάδα, αποδέχοντας την πρόταση που τα έκανε ο κύριος Χριστοβασίλης. Έχουν ανέβει πολλοί μετοχές του και ο άνθρωπος, όπως είπες, έχει μεγάλες βλέψεις. Δεν μιλάω τώρα για Ελλάδα και για Bundesliga όταν μας λες. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα... Είπαμε, θα τα ζυγίσει όλα, θα τα μετρήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πει ένα ακόμη ναι στον Παζιάννα και αν θα παραμείνει εδώ. Το ευχόμαστε εμείς για καλό της ομάδας θα είναι, φυσικά και το θέλουμε. Αν και νομίζω ότι θα ανοίξει τα φτερά του για κάτι καλύτερο. Για να δούμε. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η παρουσία του Παζιάννα στα επόμενα παιχνίδια, αλλά και στον αγώνα, έτσι, στην επόμενη φάση του κυπέλου, στον αγώνα κυπέλου που θα έρθει με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Τώρα και αθλήματα όλα θα εξαρτηθούν από την απάντηση εισαγωγικά που θα δώσουν οι λοιμοξιολόγοι τις επόμενες ημέρες, πέραν της καλάρωσης των μέτρων. Είναι ένα σκληρό ζητούμενο και για τους ίδιους να επιτρέψουν την άθληση σε κλειστούς γυμναστηριακούς χώρους. Έτσι. Είτε γυμναστήρια είναι αυτά, είτε κλειστά γυμναστήρια μπάσκετ, handball, βόλεϊ, τέννις, και να μπουν επιτέλους και οι αθλητές αυτοί σε αγωνιστική ετοιμότητα. Για να δούμε. Τις επόμενες ημέρες θα τα δούμε και εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ και εγώ, Έλενα. Καλό απόγευμα στους φίλους τηλεθεατές του Ήπειρου στη Βιέννα. Καλό απόγευμα. Φίλες, φίλοι, πάμε σε απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας. Ήδη φάγαμε αρκετό χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι κοντά μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3.